Αλεξόπουλο. Γιώργο. Δήλωση σήμερα και με την παρουσία του. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Πυραιός, πατήρ Νίμφωνα, ο οποίος βοήθησε ουσιαστικά αυτή την εκδήλωση. Σήμερα δεν μπορεί να παραβρεθεί στην εκδήλωσή μας γιατί βρίσκεται στην επαρχία. Όμως υπάρχει, παρότι φαινόμαστε στα φαινόμενα ολιγάριθμη σήμερα εδώ, είναι μια πρώτη καλή κινητοποίηση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό χαιρετίζω αυτήν την εκδήλωση εκ μέρους του Συλλόγου και του δικού μας, της Πύρινης Ροφέας Πανορμήτη, και θα παρακαλέσω την αγάπη σας να κάνουμε ησυχία για να ακούσουμε μερικά πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα, αφού πρωτίστως δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο Κορινθίας πατήρ Στέφανο, ο οποίος βοηθά επίσης ιδιαίτερα τις εκδηλώσεις αυτές απέναντι στο φαινόμενο της νέας τάξης πραγμάτων που θέλει να επιβάλλει όλες αυτές τις παράνομες συνθήκες μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και στη χώρα μας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι εδώ παρόντες. Αναφέρω, μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία του Σεβασμιότατου Πατρός Στεφάνου, Σεβασμιότατου Κορινθίας, διότι είναι ένας άνθρωπος που μαζί με την αδελφότητα, όλη αυτή την αδελφότητα και της Αγίας Τριάδος αλλά και της Συνόδου του Μακαριωτάτου Μαξίμου συμπαραστέκονται αδιαλείπτως σε όλες τις προσπάθειες αυτές και τις δικές μας αλλά και πανελλαδικώς σε όποιες χριστιανικές προσπάθειες γίνονται για να αντιμετωπιστεί το εσχατολογικό φαινόμενο της νέας τάξης πραγμάτων. Παρακαλώ λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Σεβασμιότατο να ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας. Σεβασμιότατε, ελάτε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ως ευπαρέστητε και κατά το καλογερικό ευλογείτε και εύχεστε όλοι υπέρ αυτού του αγώνος. Ένας αγώνας ο οποίος είναι σκληρός και αδυσόπιτος. Ένας αγώνας πρώτου τέλους, στον οποίο προσπαθούν να καθιερώσουν τον οικουμενισμό, την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων, τόσο οι ηθήνοντες αυτού του τόπου, αλλά και αυτοί που πατρονάρουν από το εξωτερικό όλη αυτήν την ενέργεια. Μαζευτήκαμε λίγοι μεν σε αυτή την εκδήλωση. Απέναντι μου όμως και αμφιθεατρικά βλέπω τοποθετημένους τους ήρωες της γενιάς μας, οι οποίοι περίληπτοι σίγουρα θα αισθάνονται εάν παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Άνθρωποι του πνεύματος, καθώς επίσης και του πατριωτισμού, έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τίμιο, ενάρετο, πνευματικό και κοινωνικό αγώνα, για να απολαμβάνουμε εμείς την ελευθερία μας. Ελευθερία όμως που δεν τη σεβόμαστε. Όπως έχω πει και άλλες φορές, έχει καταντήσει η ζωή του Έλληνα να είναι η ζωή στον καναπέ, στην καρέκλα και να θαυμάζουμε δυστυχώς όλα τα ξενόφερτα και τα διαβολοκίνητα συστήματα τα οποία προσπαθούν
να μας περάσουν στη ζωή μας. Εμείς οι παρόντες συγκεντρωθήκαμε για να πούμε το όχι σε αυτά. Εμείς οι παρόντες, όσοι κι αν είμαστε, πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, πρέπει να κινητοποιηθούμε. Ο καθής εξημών, από όσα θα αντιληφθεί στη σημερινή συγκέντρωσή μας, με την προδοσία που προσπαθεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο, επαναλαμβάνω, αν ευαισθητοποιηθεί, θα πρέπει να ενημερώσει τους συνανθρώπους των, τους συνανθρώπους του. Ο καθής εξημών, αυτά τα φυλάδια τα οποία πήρατε στα χέρια και τα οποία σας ενημερώνουν για μερικά πράγματα και βασικά για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, για το οποίο συγκεντρωθήκαμε απόψε, θα πρέπει να διοχετεύσει αυτό το υλικό σε άλλα χέρια, σε άλλους εγκεφάλους όμως. Θα πρέπει να δοθούν σε άλλους ανθρώπους, να ενημερωθούν και αυτοί οι αδελφοί μας, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι η κερίουμενετη, δυστυχώς όμως, έχει περάσει το μήνυμα σε όλους, αρχίζοντας από τους ταβούς και της νεοημερολογητικής εκκλησίας, αλλά δυστυχώς και του Πατρόου Εορτολογίου. Ότι πάσα εξουσία παρά Θεού δέδονται. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει, θα πρέπει να σκύβουμε, δουλικά και υποτελικά το κεφάλι. Θα πρέπει να δεχόμαστε ό,τι μας εισαγάγουνε, χωρίς περίσκεψη, χωρίς τη δικιά μας θέληση και βούληση. Και έτσι προσπαθεί αυτήν την περίοδο, όπως προανηγγέλθηκε και όπως λένε και τα έντυπα, στις 18 του Ιουνίου να υπερψηφιστεί, όπως προγραμματίζουν οι ηθήνοντες της ελληνικής πολιτείας, να υπερψηφιστεί χωρίς τη γνώμη του καθενός εξημών, χωρίς τη γνώμη να αποτείνω προσωπικά το λόγο προς, το μήνυμα προς τον καθένα από εσάς, χωρίς τη γνώμη τη δική σου, να περάσουν αυτό το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ένα σύνταγμα το οποίο θα μας υποδουλώσει στην κυριολεξία. Ένα σύνταγμα το οποίο δεν θα μας αφήσει περιθώρια ούτε να σκεφτόμαστε για αμιγές πληθυσμό ελληνικό, αλλά ένα συνοθήλευμα από διάφορες εθνικότητες. Ένα συνοθήλευμα επίσης από διάφορες θρησκείες. Και επομένως, μέσα σε όλους και εμείς δεν θα θεωρούμε θα τίποτε. Εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε, οι παρόντες. Δυστυχώς άλλοι αδελφοί μας είτε δεν έχουν ενημερωθεί, δυστυχώς άλλοι τους έχουν κλείσει τα αυτιά και τα μάτια να μην βλέπουν και να μην ακούνε. Και έρχονται οι απλοί πολίτες, οι δημοσιογράφοι συγκεκριμένα, οι οποίοι εκφράζουν αυτό τον προβληματισμό. Έχω ανακύρας εφημερίδα της περασμένης εβδομάδος, της περασμένης συγκεκριμένα Κυριακής, η οποία αναφέρει «Βαβυλωνία το Σύνταγμα». Και εμείς τι θα πράξουμε, ως Βαβυλώνοι θα ζήσουμε μέσα σε αυτό το χάσμα, μέσα σε αυτήν τη βαβυλωνιακή κίνηση έχουμε θέσει εμείς, μη γέννητο. Θα πρέπει λοιπόν να ηγερθεί ο καθένας μας. Και όπως έχω πει τόσο από πλευρά Συντονιστικής Επιτροπής, αλλά και σε άλλους λόγους μου, πρέπει να ενημερωθούμε, πράγμα το οποίο θα ακολουθήσει μετά από εμένα. Να ενημερωθούμε πλήρως επ' αυτού και
να μην αφήσουμε αυτό το σπόρο που θα σπαρεί μέσα στην ψυχή του καθενός και στην καρδιά μας να μην είναι νεκρός. Θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε να φυτρώσει, να βγάλει καρπούς, καρπούς οι οποίοι θα δείξουν τόσο τη χριστιανική μας ιδιότητα όσο και την πατριωτική μας αξιοπρέπεια, η οποία αυτές τις ημέρες διακυβεύεται. Αυτές τις ημέρες και τα δύο γνωρίσματα του καθενός μας δυστυχώς προσπαθούν να μας τα υποδουλώσουν. Έχουν το σκοπό τους αυτοί. Αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιήσεως θέλουν ένα και μοναδικό δικτάτορα να κατευθύνει την τύχη όλων των λαών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ετοιμάζονται και προωθούν σαν πρόδρομοι κι αυτοί του Αντιχρίστου την μετέπειτα δυναστεία εκείνου. Ήρθε ο Χριστός και με παράπονο μας είπε, και το αναφέρει το Άγιο Ευαγγέλιο, ήρθα στη γη αυτή και δεν με δεχθήκατε. Θα έρθει ο άλλος και τον οποίο θα το δεχθείτε. Και όλοι δυστυχώς με ποικίλους τρόπους έχουν αποδεχθεί αυτόν το λεγόμενο Αντίχριστο και τους προδρόμους του. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω αναφορά, παρά μόνο επιγραμματικά να πω ότι όλα τα αντίχριστα συστήματα εφαρμόζονται πια στον τόπο μας με πρώτο και κυρίαρχο το barcode, το οποίο δίνει τη σφραγίδα στον κάθε ένα, αλλά και στο κάθε προϊόν. Εμείς, θεατές, όπως είπα, αποδεχόμαστε τα πάντα ακρίτως. Δυστυχώς, ό,τι μας σερβίρουν από το εξωτερικό και εν ονόματι της παγκοσμιοποιήσεως και της του ευρωπαϊσμού έχουμε αφήσει τη συνείδησή μας να κοιμάται και τα αποδεχόμαστε. Ένα εγκερτήριο σάλπισμα είναι η απόψινή συγκέντρωση. Μία διέγερση πνευματική, ένας κατατοπιστικός καταρχήν λόγος και μετά ένα έναυσμα για επανάσταση. Αντίδραση κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Όχι στην υποδούλωση ούτε του ελληνικού έθνους, όχι στην υποδούλωση του χριστιανισμού, της χριστιανικής μας ιδέας και του ιδίου του Χριστού μας. Δεν θέλουμε αντίχριστο να κατεξουσιάσει την ψυχή μας, το σώμα μας και την πατρίδα μας. Θέλουμε όλοι να είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Θέλουμε όλοι να παραμείνουμε αγωνιστές μόνο για το θέλημα του Χριστού. Μόνο για τη δόξα εκείνου προς Θεού, όχι για την επικράτηση του διαβολικού Αντιχρίστου. Εύχομαι σε όλους σας αυτή η συνάντηση, η απόψινή, αυτό το προσκλητήριο κάλεσμα να μας δώσει αφορμή για πνευματικούς αγώνες. Και όπως σήμερα και στις εκκλησίες μας ανεγνώστη ο Απόστολος στη Θεία Λειτουργία και έλεγε ότι με τη δύναμη της πίστεως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας υπέμειναν μεν πολλούς βασάνους, αλλά κατετρόπωσαν και έκλεισαν τα στόματα των λεόντων, έτσι και εμείς τα λεοντάρια αυτά και κυρίως το θηρίο το εγκατεστημένο στις Βρυξέλλες έχουμε τη δύναμη να του φράξουμε το στόμα. Έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε, να επιτύχουμε και να νικήσουμε.
Καλή νίκη λοιπόν και καλή επιτυχία στο σκοπό για τον οποίο συγκεντρωθήκαμε απόψε. Ευχαριστώ, θα σεβασμιότατο. Θα παρακαλέσω, αφού δώσω χαιρετισμό από την γυναικεία Ιερά Μονή, την αδερφότητα της Αγίας Τριάδος, οι οποίοι επίσης παρευρίσκονται εδώ, οι οποίες αδερφές και η γερόντισά τους μαζί, η γερόντισσα Στεφανία, παρευρίσκονται σήμερα και τιμούν με την παρουσία της στην εκδήλωσή μας. Θα δώσουμε το λόγο στον ιερομόναχο Πάτερ Ναυκράτιο να χαιρετήσει την εκδήλωση. Είναι ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος από την Κερατέα. Θα παρακαλέσω την αγάπη του να πει δύο λόγια, να δώσει ένα χαιρετισμό στην σημερινή εκδήλωση. Πάτερ Ναυκράτιο. Δεν έχω ποτέ δεδομένο, είμαι σέντεσαι. Τι κάνετε πίσω. Δεν έχω να προσθέσω εγώ περισσότερα από τους εκπροσώπους. Απλώς να μεταβιβάσω και εγώ την προσωπική μου χαρά που έστω και αυτή η μικρή μαγιά από όλες τις ομολογίες δίνουμε την ομολογία μας ασχέτως παρατάξεως, ασχέτως κάθε άλλης ομολογίας ότι βλέποντας ότι το καιρό αυτό ότι η ομολογία κατά του αριθμού του 666 βρίσκεται πλέον υπεράνω πάση ομολογίας και πάση επιζιολογίας. Διότι κάθε, αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι κάθε αίρεσης που έχει αναφανεί διαμέσου των αιώνων, τι κατόρθωσε να κάνει. Κατόρθωσε να αποκόψει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να προσεγγίσει δηλαδή στον κάθε πιστό και να τον μεταμορφώσει, να τον δώσει δηλαδή ένα γέννηση. Η ομολογία που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι κάτι άλλο, δηλαδή εάν δεν το κάνουμε αυτό, είναι άνοιξη στον Τριαδικό Θεό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι δεν είναι καιρός πλέον να λέμε ότι με ποια παράταξη εσύ, τι φρονείς εσύ, και να αφήνουμε το μείζοντα να παίρνει φωτιά το έθνος μας. Λοιπόν, και εμείς μένουμε δηλαδή στο τελευταίο στάδιο. Αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια άρνηση με οποία άπτεται κατευθείαν της πίστεώς μας. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα και να τρέξουμε όλοι να σβήσουμε τη φωτιά που έχουν ανάψει αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν και μας επιβάλλουν τα δικά τους, πιστεύω, για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και να γίνουμε σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό, να προσεγγίσουμε ένας τον άλλον και με τον τρόπο αυτό να βρούμε τη λύση που τελικά έγινε για κατά παραχώρηση για να βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Νομίζω θα βγει σε καλό μας αυτό, αν πραγματικά έχουμε την καλή διάθεση και δεν θελήσουμε να κάνουμε ένα οποιοδήποτε συμβιβασμό. Ο Θεός να δώσει να ευλογήσει αυτούς οι οποίοι αυτή τη μαγιά, τη μικρή μαγιά, για να μπορέσει να μεταλαμπεθευτεί σε όλο το έθνος μας και να έρθει το πλήρωμα και η ευλογία του Θεού και να φέρει τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Ο Θεός να ευλογεί όλους. Ευχαριστούμε την αγάπη Πατρός Ναυκρατίου και όλης της αδερφότητας της Ανδρώας Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος, η οποία καταβάλει προσπάθεια στα θέματα του αγώνα. Και να υπογραμμίσω επί την ευκαιρία δύο λέξεις, μία πρόταση συγκεκριμένα του Πατρός Ναυκρατίου, ότι πράγματι η φωτιά αυτή που έχει ανάψει απάκρι σ' άκρη σε αυτό το έθνος και σε αυτή τη χώρα είναι παραχώρηση Θεού, διότι χάσαμε τις βασικές χριστιανικές αρετές, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνες, τις δύο βασικότερες από τις πολλές. Έχουμε χάσει την Φιλαδέλφεια και την αγάπη. Μάθαμε να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτά που μας χωρίζουν και δεν μάθαμε να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτά που μας ενώνουν. Υπάρχουν πολλές πληγές στο Ορθόδοξο σώμα σήμερα της Εκκλησίας μας. Και καλό θα είναι να σκεφτούμε με πάρα πολύ διακριτικότητα, τουλάχιστον με τη στοιχειώδη λογική που σκέφτηκαν κάποιοι άλλοι πρόγονοί μας.
αυτοί που δεν είχαν γνωρίσει τον πραγματικό Θεό, οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και όμως είχαν τη στοιχειώδη λογική που πολλοί φοβούμε σήμερα, δεν διέπει, δεν χαρακτηρίζει τους Ορθόδοξους Έλληνες, παρότι έχουν γνωρίσει τον αληθή Θεό, την πηγή της αλήθειας, δεν τους χαρακτηρίζει. Αυτή η αρετή που είχαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, που ενώπιον του κοινού κινδύνου ενωνόντουσαν. Ξεχνούσαν τις διαιρέσεις τους, ξεχνούσαν όταν Εθιβαίοι, Αθηναίοι, Λακεδαίμονες, Ηλιείς, και ενώπιον του κοινού κινδύνου ενωνόντουσαν όλοι μαζί. Γιατί γνώριζαν το απολύτως λογικό, η ισχύς εν τη ενώση. Πώς καταφέραμε σήμερα σε αυτόν τον αιώνα, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και ο εχθρός να δέπει δάφνες, αυτό δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ κι εγώ ίδιος ακόμη, και συγχωρέστε μου το εγώ, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς όταν καίγεται η πολυκατοικία, ο γείτονας θα τσακωθεί με τον γείτονα και δεν θα τρέξουν και οι δύο να πάρουν τις κουβάδες να σβήσουν πολυκατοικία. Στο τέλος, όλοι ομιλούμε την ίδια γλώσσα, όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι λατρεύουμε τον Χριστό, τον ίδιο Θεό. Δεν λατρεύει άλλος τον Βούδα, ή άλλος τον Ζωράστρι, ή άλλος τον Μωάμεθ, και άλλος τον Χριστό. Όλοι τον Χριστό λατρεύουν. Αυτή η στοιχειώδης λογική, αν σε αυτό το δύσκολο καιρό επικουρήσει στις διάνοιες και στις ψυχές όλων μας, ίσως αντιληφθούμε ότι μπορούμε ακόμα να βρούμε δυνάμεις και να αγωνιστούμε και να πετύχουμε θαύματα που πέτυχαν οι προγόνοι μας. Όπως το 40, όπως το 21 και όποτε χρειάστηκε αυτή η φυλή το θαύμα. Θα δώσω το λόγο σε έναν άνθρωπο εκπρόσωπο μιας στρατιωτικής οργάνωσης του ελληνικού μετόπου. Έρχεται εκ μέρους του Προέδρου του πολιτικού αυτού οργάνου, του κυρίου Βορύδη, στον κύριο Ψαλίδη, ο οποίος θα χαιρετήσει την εκδήλωση, και εν πωλής με τους πατριωτικούς συλλόγους έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αφού μαζί με την πίστη κινδυνεύει να χαθεί και η πατρίδα, και το αντίστροφο. Μαζί με την πατρίδα κινδυνεύει να χαθεί και η πίστη. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Ψαλίδη. Κύριε Ψαλίδη, ελάτε. Αγαπητοί συμπολίτες, εν Χριστώ αδελφοί, σας καλησπερίζω τον αγώνα σας εκ μέρους του Προέδρου του Ελληνικού Μετόπου, Μάκη Βορύδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κοζάνη για τον προεκλογικό αγώνα και δεν μπορεί να βρεθεί δίπλα μας εδώ πέρα. Ήδη εχθές κάναμε την κεντρική μας συγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη, όπου ήταν επίσημος καλεσμένος ο αντιπρόεδρος του Λεπέν, Ζακ Λάγκ, ο οποίος καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα γιατί εξαλείφει το χριστιανισμό, την κοινή ευρωπαϊκή πνευματική παράδοση της Ευρώπης από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Εμείς οι Έλληνες εθνικιστές του ελληνικού μετόπου, πιστοί στα αιώνια ιδανικά του όμεμου, του ομόγλωσσου, του ομόδοξου και του ομότροπου που μας έδωσαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, καταδικάζουμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, γιατί και δεν ανεχόμαστε με πρόφαση μία δίθεν ανεξιθρησκεία να μετατραπεί η Ευρώπη, μία Ευρώπη η οποία εμείς οι Έλληνες με το Βυζάντιο τους διαδώσαμε τη θρησκεία του Ιησού ημών Χριστού, να μετατραπεί σε ένα άθεο μόρφωμα το οποίο θα ζει χωρίς πολιτισμούς, χωρίς εθνικές παραδόσεις, γιατί έτσι το θέλουν οι πλουτοκράτες, οι τεχνοκράτες και οι εξουσιαστές της Ευρώπης. Πριν από 8 χρόνια, όταν ιδρύαμε το κόμμα του Ελληνικού Μετόπου, ήμασταν οι πρώτοι και οι μόνοι οι οποίοι είχαμε επισημάνει το κίνδυνο της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης, η οποία θα ισοπεδώσει τα έθνη, τα σύνορα, τους εθνικούς πολιτισμούς και τις παραδόσεις. Και το οποίο σκοπός της παγκοσμιοποίησης είναι να είμαστε άβουλοι, μια άβουλη μάζα που να μην σκέφτεται, που να ψηφίζει και να ψηφίζει χωρίς να σκέφτεται και να κάθεται στο καναπέ του σαλονιού του βλέποντας τα διάφορα reality shows. Εμείς συμπαστεκόμαστε στον αγώνα του κινήματος των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών απέναντι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και ένας ακόμα λόγος για τον οποίο θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτός είναι η είσοδος της Τουρκίας στην Ευρώπη.
το οποίο εμείς θεωρούμε ένα έγκλημα κατά του ελληνισμού που προστατούν τόσο το ΠΑΣΟΚ με τα ΖΕΠΕΚΑ του κ. Γεώργιου Παπανδρέου, όσο και η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, οι οποίοι θέλουν να βάλουν και οι δύο την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτή η είσοδος της Τουρκίας στην Ευρώπη δεν θα εκτοπίσει μόνο τους Έλληνες μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Τη στιγμή που 10 εκατομμύρια Τούρκοι θα μεταφερθούν στην Ελλάδα μετά την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μετατρέψει επίσης την Ευρώπη σε μια Ισλαμική Ήπειρο, γιατί η Τουρκία θα είναι το μεγαλύτερο και το πολυπληθέστερο κράτος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμε τους γνήσιους ορθόδοξους χριστιανούς, που είναι και γνήσιοι και πατριώτες, σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και να ανήκουν, να ψηφίσουν τους εθνικιστές του ελληνικού μετόπου και να δώσουν ένα τέλος στην τουρκολαγνία του ελληνικού κατεστημένου. Μια τουρκολαγνία η οποία υπάρχει τη στιγμή που η πρωτεύουσα του ελληνισμού, η Κωνσταντινούπολη, η Μικρά Ασία και η μισή Κύπρος βρίσκεται κάτω από την πότα του Τούρκου δυνάστη. Το καλούμε να συμπαρασταθούν στο πατριωτικό κίνημα ενάντια στη νέα τουρκοκρατία στην οποία στοχεύουν οι εξουσιαστές αυτού του κόσμου. Είναι καιρός, πιστεύουμε, το νιάξιμο για την πατρίδα, η πίστη στην πατρίδα, στη θρησκεία, στην οικογένεια και στις ένοπλες δυνάμεις που στην οποία πιστεύει το 84% του ελληνικού πληθυσμού, να μετατραπεί σε πολιτική δράση. Γιατί μόνο μέσα από την πολιτική δράση οι αρχαίοι μας προγόνοι μετέτρεψαν τις φιλοσοφικές ιδέες σε ευνομούμενη κράτη, σε ευνομούμενη πολιτεία και στο μεγάλο πολιτισμό που μας έχουν κληροδοτήσει. Καλούμε όλους εσάς να στηρίξετε τον αγώνα το πατριωτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό του ελληνικού μετόπου και να ψηφίσετε τους Έλληνες εθνικιστές στο Ευρωκοινοβούλιο για μια Ελλάδα η οποία, και μια Ευρώπη η οποία θα είναι χριστιανική και όχι άθεη ισλαμική όπως θέλουν κάποιοι, για μια αντίσταση ενάντια στη νέα τουρκοκρατία που κάποιοι ετοιμάζουν. Σας καλούμε να ψηφίσετε το πατριωτικό κόμμα του ελληνικού μετόπου. Σας ευχαριστούμε και ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει ο Πατριωτικός Σύλλογος, η πολιτική οργάνωση του ελληνικού μετώπου. Σε μια συνεννόηση που είχα πριν λίγες μέρες ακόμα με κάποια από τα παλικάρια του πολιτικού αυτού συλλόγου, της πολιτικής οργάνωσης, τον κατά πολύ αγαπητό μου Θεοδόση, του είπα ότι αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα δεν λειτουργεί κατόπιν λογοκρισίας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει τη γνώμη του και να ζητήσει ό,τι επιθυμεί η ψυχή του κατά τα δέοντα, όπως αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να γίνει αυτός ο αγώνας. Το εξήγησα βεβαίως ότι η θέση των χριστιανών και ιδίως του ζηλωτικού χώρου είναι ότι δεσμευόμαστε από ένα συνοθήλευμα θεολογικοπολιτικών κριτηρίων για το να μην ψηφίσουμε. Όχι μόνο στις ευρωεκλογές, πολύ περισσότερο, αλλά ούτε καν στις εθνικές εκλογές, διότι υπάρχει μία παράμετρος για τους πολλούς ανθρώπους που για μας είναι ουσιαστική. Είναι αυτή του Αγίου Πνεύματος η οποία ορίζει ότι πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα μέσα στον πολιτικό βίο του χριστιανού, τα οποία θα είναι σύνομα με το εκκλησιαστικό δίκαιο, το ιερό πιδάλιο για την ακρίβεια, τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, τοπικών και πανορθοδόξων. Όταν λοιπόν σήμερα το χριστιανικό στοιχείο σε αυτή τη χώρα έχει δεσμευτεί από τους ισόβιους και μοναδικούς κωδικούς αριθμούς, μεταξύ των οποίων και ο ισόβιος εκλογικός, που ανταποκρίνονται στο μηχανογραφικό σύστημα της επίσημης παγκόσμιας αρνήσεως του Χριστού, της Ευρωπαϊκής Αρρύθμισης και της Αμερικάνικης, το ΕΑΝ και το UPC, όπως τα ξέρετε, ή να τα πούμε με το όνομά τους τα πράγματα, ο παγκόσμιος κώδικας της αχρήματης κοινωνίας, που προθεματίζεται με τον δυσόνιμο αριθμό του 666, το σύμβολο των αντιχρίστων σιωνιστικών δυνάμεων. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε πραγματικά παγιδευμένοι σε μια κατάσταση την οποία δεν επιθυμούσαμε, καθότι πριν λίγο καιρό ακόμα, πριν μερικά χρόνια ακόμα, ψηφίζαμε. Θα μου πείτε και που ψηφίζαμε τι κάναμε. Πολύ περισσότερο σήμερα, όταν όλες τις συνθήκες μας είναι απαγορευτικές.
Παρακαλώ την αγάπη λοιπόν και του καθόλου αγαπητού και συμπαθητού Θεοδόση και όλων των παιδιών της οργάνωσης αυτής να βοηθήσουν τους χριστιανούς προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και με επερωτήσεις, αν όχι μέσα στο κοινοβούλιο και εξωκοινοβουλευτικώς. Το πώς θα μπορέσουν οι χριστιανοί να βοηθηθούν από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου που έχουν ακόμα υγεία μέσα τους να απεγκλωβιστούν από τα διέξοδα στα οποία έχουμε οδηγηθεί από τις κυβερνήσεις τις μεταπολιτευτικές μετά την αποχώρηση της επταετίας από την Ελλάδα. Πώς θα μπορέσουμε να άρουμε τα διέξοδα και να συμμετάσχουμε στη ζωή μας ξανά. Να έχουμε το δικαίωμα να επιβιώσουμε και να μην κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από την έλλειψη των χρειοδών, γιατί εκεί έχει φτάσει το πράγμα, διότι δεν πρόκειται μόνο για τον ισόβιο και μοναδικό εκλογικό αριθμό, πρόκειται και για τον αριθμό φορολογικού μητρώου, πρόκειται και για ένα σωρό αντίχριστες, αρνησίχριστες καταστάσεις, οι οποίες μας έχουν απαγορέψει πλέον να κινούμαστε μακρόθεν της οικίας μας και της γειτονιάς μας. Σχεδόν εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα. Παρακαλώ λοιπόν την αγάπη και του ελληνικού μετόπου και όποιων άλλων πολιτικών φορέων να βοηθήσουν το χριστιανικό στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως να είναι λιγάκι νωρίς για να αντιληφθούν κάποιοι πολιτικοί φορείς τα διλήμματά μας. Όμως ακόμα και σε μια τέτοια συνθήκη, όταν ένας φορέας, μια κοινωνία, ένα ολόκληρο κράτος διέπεται από την ελευθεριότητα της δημοκρατίας, αναγνωρίζει σε αυτό που έχει αντίθετη γνώμη ή και λανθασμένη γνώμη το δικαίωμά του στην επιβίωση, το δικαίωμά του στην αξιοπρεπή ζωή. Πράγμα το οποίο μας απαγορεύεται σήμερα των χριστιανών. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε τις σύγχρονες αντιλήψεις της νεοταξικής πολιτείας. Τότε πού είναι η δημοκρατία, αν το δικαίωμα του ενός στην επιβίωσή του δεν το προστατεύει η πολιτεία, γιατί η γνώμη του είναι αντίθετη από αυτή της πολιτείας. Πού είναι η δημοκρατία? Συν της άλλης, πρέπει να καθιεριάσουμε μια κατάσταση πολύ παροδική. Αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωκοινοβούλιο και που ζητάει σήμερα βουλευτές από όλες τις κοινότητες χώρες μέλη, είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα παράνομος θεσμός. Δεν μιλάμε το εκκλησιαστικό δίκαιο, μιλάμε το πολιτιακό δίκαιο. Πώς νοείται ότι θα φύγει από εδώ κάποιος βουλευτής Έλληνας και θα πάει να κάτσει σε ένα κοινοβούλιο με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με τους Άγγλους και με όποιους άλλους και την ίδια στιγμή θα παίρνουμε όλοι μαζί αποφάσεις για τον ελληνικό λαό? Το ελληνικό λαό η εξουσία είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, το ελληνικό σύνταγμα. Δεν είναι οι Βρυξέλλες, δεν είναι το Βέλγιο. Εδώ είναι το κέντρο των αποφάσεων και εδώ πρέπει να παραμείνει. Θα μου πείτε πώς το πετύχουμε χωρίς πολιτικές δραστηριότητες. Η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη πολιτική δραστηριότητα που μπορεί να συμβεί ποτέ και όποτε έχει συμβεί έφερε αποτελέσματα είναι της πολιτικής ανυπακοής και απειθαρχίας σε τέτοιου είδους πολιτικά συστήματα που ζητούν την απαξίωση των θεσμικών αξιών, την απαξίωση της γενικής πίστης. Η μόνη ανατροπή που μπορεί να επέμβει είναι μόνο μέσα από την εντοπίση του πολίτη και τη συνειδητή του πολιτική ανυπακοή και αντίσταση. Θα μου πείτε κάποτε το έχω ξανακούσει αυτό. Το λένε και οι αριστεροί. Δεν ξέρω τι λένε οι αριστεροί. Ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο. Ξέρω τι λέει το Σύνταγμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, διαστόματος του ιδίου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέγει τα του Κέσαρου στον Κέσαρη και τα του Θεού τον Θεό. Δεν λέει ο αιώνας τον Κέσαρα. Αν μη τι άλλο, αυτό δεν σημαίνει πολιτική ανυπακοή όταν ο Κέσαρας ζητάει παράνομες υπακοές. Τι άλλο σημαίνει? Η πολιτική ανυπακοή και απειθαρχία δεν είναι στα λόγια και στα γραφεία τα ωραία, με τους αναβαθμούς καναπέδες, γιατί μέχρι σήμερα δεν βλέπω δυστυχώς ούτε τους αριστερούς να κάνουν έργα τα λόγια τους. Για να μην σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι δίθεν δημοκράτες και κοπτόμενοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, τα γραφεία των οποίων τη χάνει να είναι σήμερα και απέναντι, εψήφισαν το 92 τη Λευκή Βίβλο του Μάστριχτ. Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα και για ποια ανθρώπινη Ευρωπαϊκή Ένωση ομιλούν, όταν οι ίδιοι είναι υπονομευτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνιών μας?
Θα προχωρήσω λιγάκι σε 3-4 βασικά σημεία της νομικής ενημέρωσης, τα οποία δεν είναι νομική ενημέρωση με τη στενή έννοια του όρου, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και την νομική του ερμηνεία. Για τον απρόσθετο λόγο, ότι δυστυχώς το λαό μας δεν φροντίζει και δεν φρόντισε να το ενημερώσει κανείς για όλα αυτά που τον αφορούν. Και όχι μόνο δεν φρόντισαν οι παράγοντες, οι νόες αυτού του τόπου, οι θεσμικοί νόες αυτού του τόπου, οι ταγοί, να ενημερώσουν αυτό το λαό, αλλά παρεμπόδισαν και όποιον θέλησε να τους ενημερώσει. Οι ίδιοι εδώ πέρα σήμερα παρόντες άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν γνωστή αυτή την εκδήλωση στα εκκλησιάσματα, και στο νέο και στο παλιό. Εν πολλοί σχέθηκαν το διωγμό των ιερέων και των αρχιερέων. Γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ράσου σήμερα εδώ, αυτού του Ράσου που υπάρχει εδώ σήμερα, μας τιμά ιδιαίτερα. Γιατί σε αυτό το Ράσο, το λιγοστό που βρίσκεται σήμερα εδώ, περισσώζεται η ρίση του Κύριου Μόνης του Χριστού, ότι η Εκκλησία του δεν θα κατησκηθεί εις τον αιώνα ούτε από τις πύλες του Άδου. Σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ και σε κάποιους άλλους που απουσιάζουν για ευνοήτους λόγους και μόνο, δικαιολογημένες αιτίες, απολύτως, περισσώζεται η αληθής Εκκλησία του Χριστού. Θα προχωρήσουμε λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα που μας αφορούν και σαν Έλληνες πολίτες και σαν Χριστιανούς. Διότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όπως και κάθε μεθόδευση της νέας τάξης πραγμάτων, δεν είναι πολιτικά ζητήματα ως διατείνονται κάποιοι αρχιερατικοί θόκοι. Δεν είναι πολιτικά ζητήματα μόνο. Αυτά ακούγονται ως πολιτικά γιατί πρέπει να ντυθούμε κάποια βιτρίνα. Τι να μας πούνε, ότι εργαζόμαστε πυρετοδός για να σας καπελώσουμε τον Αντίχριστο? Δεν μπορούν να το πούνε έτσι, αυροκάλυπτα, γι' αυτό το ονομάσανε πολιτικά ζητήματα. Δεν είναι όμως πολιτικά ζητήματα. Είναι εκκλησιολογικά ζητήματα. Είναι βαθιά θεολογικά ζητήματα. Είναι ζητήματα που έχουν σχέση με την αξία του ανθρώπου, με την αξιοπρεπή διαβίωσή του σε αυτή τη ζωή και με την συνέχεια της υπερβατικής τυχής του. Εάν ο άνθρωπος αποσυνδεθεί από αυτές τις αξίες που έχουν αφετηρία την ίδια τη θεολογία της Παναγίας και ομοουσίου Τριάδος, τότε δεν θα θρηνήσουμε μόνο την απώλεια της αιωνίου και αθανάτου ψυχής μας, γιατί ίσως αυτό να ακούγεται κάπως βαρύ για κάποιους Έλληνες οι οποίοι έχουν λιγότερο σχέση με τα εκκλησιαστικά, λιγότερο εκκλησιασμό στη ζωή τους ή και καθόλου σχέση με τα θεολογικά ζητήματα, ίσως να νομίζουν και τι με νοιάζει, σαν πως εγώ πιστεύω στην άλλη ζωή, θα πούνε. Εγώ σε αυτή πιστεύω, αυτή θέλω να ζήσω, να την περάσω ωραία και τι με νοιάζει, δεν πάω να καεί το σπίτι του γείτονα δίπλα. Δεν είναι όμως έτσι. Τα ζητήματα αυτά άπτονται και αυτής της ζωής. Γιατί αν αφήσουμε τη νέα τάξη πραγμάτων να δράσει όπως επιθυμεί, χωρίς να προβάλλουμε καμία αντίσταση, τότε θα χάσουμε και την αξιοπρέπεια αυτής της ζωής. Θα έχουμε, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές, στην αγάπη σας, λιγότερη αξιοπρέπεια από έναν φροντικό στην πορεία του. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν στοχεύει σε τίποτα άλλο παρά στην κατακρύμνηση του ανθρώπου με όσες πνευματικές αξίες τον διέπουν από την αρχαιότητα έως σήμερα. Όσες υγιείς θεσμικές αξίες τον διέπουν, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τις καταρρύψει. Θέλει να δημιουργήσει έναν άνθρωπο άμορφο, έναν άνθρωπο μάζα, ο οποίος θα τρώει, θα πίνει και θα αφοδεύει μόνο. Δεν θα ενδιαφέρεται για το παιδί του το ίδιο, για το μέλλον του, για το παρόν του και θα αφήνει τη νέα τάξη πραγμάτων να φροντίζει γι' αυτό. Όπως αυτή δοκεί και επιθυμεί. Και εδώ πέρα δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο κεσαρικό της αρχαίας Ρώμης. Εδώ πρόκειται για ένα σκατολογικό φαινόμενο. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι δρούνε με την οργάνωση της νέας τάξης πραγμάτων είναι άνθρωποι συνειδητά αντιχριστοί. Είναι οργανωμένοι σε σατανιστικές στοές, σε τεκτονικές και μασονικές οργανώσεις. Και ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι άλλο ένα σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων για την καταράκωση του ανθρώπου και την οριστική του απώλεια και σε αυτή τη ζωή και την άλλη, δεν το λέμε εμείς.
Το λέει το ίδιο το προήμιο πρόλογος του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Ακούστε το με τα αυτιά. Η συνέλευση επιφορτίστηκε με τη διατύπωση προτάσεων επί τριών θεμάτων. Πρώτον, πώς θα επιτευχθεί η προσέγγιση των πολιτών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεύτερον, πώς θα οργανωθεί ο πολιτικός βίος και ο ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος σε μια διευρυμένη ένωση. Τρίτον, πώς θα καταστεί η ένωση παράγοντα σταθερότητας και πρότυπο για τη νέα παγκόσμια τάξη. Οι ίδιοι λοιπόν μας δίνουν τις συστάσεις τους και μας λένε ναι, είμαστε νεοταξίτες. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να ανεχτούμε άλλη τάξη από τη δική μας τάξη πραγμάτων. Και κυρίως τη χριστιανική τάξη. Γιατί? Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων είναι θυγατέρα της νέας εποχής. Η νέα εποχή για τους χριστιανούς, όσους γνωρίζουν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μητέρα της νέας τάξης πραγμάτων, η θρησκευτική παγκόσμια παράνομη οργάνωση του Αντιχρίστου, η οποία στο μανιφέστο της, πρέπει να μελετάμε οι χριστιανοί, έχουμε ένα μειονέκτημα τρομερό οι νεοέλληνες, οι νεοορθόδοξοι, δεν μελετάμε. Θα πάρετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο στον εφιάλτη της νέας τάξης πραγμάτων, εκδόσεις Στερέωμα. Θα το βρείτε στην Αιώλου 102, στον πρώτο όροφο, στον ημιόροφο, εκδόσεις Στερέωμα το βιβλίο. Το έχει γράψει ένας πρώην νεοταξίτης, ο Ράνταλ Μπάερ. Εκεί μέσα λοιπόν σε αυτό το βιβλίο έχει τον δεκάλογο τροποντινά της νέας εποχής για το πώς θα επικρατήσει το παγκόσμιο στερέωμα. Μεταξύ των άλλων λέγει ότι ο κύριος αντίπαλος και το κύριο εμπόδιο στα σχέδιά μας είναι οι χριστιανοί. Πρώτα πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς και μετά οι υπόλοιποι είναι θέμα χρόνου. Και πώς θα τελειώσουμε με αυτούς? Με τα κρεματόρια. Έχουν ζηλέψει τη δόξα του Χίτλερ. Έχουν ιδρύσει σε όλο τον κόσμο κρεματόρια. Φούρνους αποτέφρωσης ανθρώπων. Όσοι αντιδράσουν στη νέα τάξη πραγμάτων τους θα καταλήξουν εκεί. Αυτό βέβαια είναι το δικό του σχέδιο. Τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, όπως προείπα, οι θεσμικοί φορείς αυτού του τόπου, δικαστικοί, νομικοί, συνδικαλιστές και άλλοι, επιστήμονες, πνευματικοί άνθρωποι, πρίτανες πανεπιστημίων, καθηγητές της εκπαίδευσης, κοινωνιολόγοι, ιερατικοί φορείς, ενώ τα γνωρίζουν όλα αυτά, όχι μόνο εξακολουθούν να σιωπούν, αλλά εξακολουθούν και να φημώνουν και όποιον τολμά να μιλήσει για αυτά. Υπάρχει μία προδοσία που έχει κατακυριεύσει τον αέρα που αναπνέουμε. Απ' άκρη σ' άκρη. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, πώς αλλιώς να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές αυτού του τόπου, να υπάρχει μόνο αυτή η εγρήγορση που βλέπουμε εδώ σήμερα. Δεν θέλω να δώσω νότα απαγοήτευσης, αντιθέτως, θέλω να δώσω νότα αισιοδοξίας. Γιατί κάποτε άλλοτε 12 άνθρωποι με τη βοήθεια του Θεού άλλαξαν τη μορφή και τη ζωή στον πλανήτη. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε μόνο 12. Εξαρτάται από το δικό μας ζήλο, από τη δική μας φλόγα για αυτά που μας περιέσωσαν και μας παρέδωσαν οι πατέρες της πίστης και του έθνους. Κατά πόσο θέλουμε να αγωνιστούμε για να τα κρατήσουμε. Γιατί να απολαμβάνουμε αξιοπρέπεια, τιμή, σεβασμό και ελευθερία σήμερα ακόμα, το απολαμβάνουμε αυτές τις αξίες, αυτά τα αγαθά από τα δικά τους αίματα, από τους δικούς τους διωγμούς, όχι από δικά μας κόπια. Αν θέλουμε να τα κρατήσουμε, γιατί η νέα τάξη πραγμάτων ποτέ δεν χάρισε τίποτα, γιατί δεν της περισσεύει μεγαλοσύνη για να χαρίσει τίποτα, ούτε τότε στις προπατορές μας, γιατί η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι τόσο νέα όσο ακούγεται. Νέα τάξη πραγμάτων είχαμε και επί λογοκρατίας. Νέα τάξη πραγμάτων είχαμε και επί τραγκοκρατίας. Και νέα τάξη πραγμάτων έχουμε πάλι τώρα. Εάν λοιπόν δώσουμε αγώνα, δώσουμε θυσία, όπως έδωσαν οι προπατορές μας, τότε θα περισσώσουμε από το μένος των νεοταξιτών αυτά που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Την ελευθερία μας, την αξιοπρέπειά μας,
στην ελευθερία των παιδιών μας, του γένους μας. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι δεν στέκει αυτό που λένε κάποιοι κουκολίγοι, δυστυχώς εκκλησιαστικοί φορείς, ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο κανένα και δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε πολιτικά ζητήματα και δεν είναι χώρος πολιτικών επαναστάσεων. Λάθος. Ο κλήρος που το λέει γι' αυτό είναι σε πολύ λάθος κατεύθυνση, για να μην πω ότι το ψάρι βρωμάει άσχημα. Το λέω αυτό διότι σε κάποιο διάλογο με κάποιον αρχιερατικό φορέα μου αντέτεινε ότι ακόμα και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός κακώς έκανε και σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης. Και ότι η ευθύνη της Εκκλησίας είναι να διασώζει μόνο τον τύπο των εκκλησιαστικών μυστηρίων. Μα τι λέμε, τόσο πολύ έχουμε ξεπέσει πνευματικά, μπορεί να λέγονται αυτά από αρχιερατικούς ανθρώπους, λειτουργούς της Εκκλησίας, και όμως λέγονται. Πώς μπορεί να διασωθεί, η πίστη όταν το σπίτι που στεγάζει αυτή την κόρη δεν περισσώζεται, δεν διασώζεται? Πρέπει να αντιληφθεί σήμερα αυτός ο λαός και κυρίως ο κλήρος του ότι αν δεν διασώζεται ελεύθερο έθνος, δεν διασώζεται κανένας θεσμός. Ούτε ελεύθερη βούληση να θρησκεύουμε όπως επιθυμούμε θα έχουμε, ούτε ελεύθερη βούληση να ομιλούμε όπως θέλουμε, ούτε ελεύθερη βούληση να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας όπως θέλουμε θα έχουμε. Όλα αυτά, εάν καταργηθεί το ελεύθερο έθνος, θα καταργηθούν ως σαν παρελκόμενα ναυαγίου του Τιτανικού. Κατάργηση της θρησκευτικής αυτοδιάθεσης. Ας καταλάβουν κάποιοι ερχηρατικοί λειτουργοί σήμερα ότι το πρώτο πράγμα που θα επέλθει με την επιβολή του Ευρωπαϊκού Συντάγματος θα είναι η κατάργηση της σχετικής αυτοδιάθεσης. Να το πω με απλά λόγια, θα θρησκεύουμε ή με τον Πάπα ή με τους Οικουμενιστές. Ή με τους Οικουμενιστές του Φαναρίου και όποιους άλλους είναι αυτούς. Δεν θα μπορούμε να θρησκεύουμε με την εκκλησιαστική μας παράδοση. Γιατί? Διότι το άρθρο 51 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος λέγει ξεκάθαρα ότι θα σταματήσουν οι διακρίσεις λόγω των θρησκευτικών και εθνοτικών πλειονοτήτων. Θα γίνονται αποδεκτές όλες οι εκκλησιαστικές οργανώσεις, ακόμα και οι τεκτονικές οργανώσεις και οι οργανώσεις τύπου ΚΕΦΕ. Οι συμβουλές στο κράτος θα γίνονται αποδεκτές διότι έχουν συμβάλει στον πολιτισμό της Ευρώπης. Οπότε, πώς θα βγούμε εμείς μεθαύριο να πούμε όχι στο χάραγμα, όχι στο τσιπάρισμα του ανθρώπου, όταν οι Προτεστάντες, οι Ιεχωβάδες και όλοι οι άλλοι θα τρέχουνε περί χαρίς να το παραλάβουνε? Καταλάβατε, γιατί αν περάσει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια, η Ορθόδοξη θα είναι θρησκευτική μειονότητα. Γι' αυτό λέγω, αδερφοί μου, ότι πρέπει να συνεσταλθούμε σε ποια εποχή ζούμε και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Συν της άλλης, αφού θα εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το ελληνικό θα πάει στα σκουπίδια. Το εθνικό μας σύνταγμα, το τόσο αιματοβαμμένο, με τις τόσες θυσίες των προβατώρων, θα πάει στα σκουπίδια. Τα άρθρα με τις εγγύσεις για τους Ορθοδόξους, για τη θρησκευτική πλειονότητα του τόπου μας και την εθνική, θα καταργηθούν. Ποια άρθρα? Το 3, το 13 και μαζί με αυτά η ορτομοσία στην Αγία και αδιαίρετη και ομοούσια Τριάδα. Όλα αυτά χάνονται. Οι πολιτικοί θα ορκίζονται στο λόγο της ανύπαρξης τιμής τους. Θα κυβερνάνε αφού δεν θα υπάρχουν εγγύησεις που να καλύπτουν τους Ορθοδόξους πλέον χριστιανοδιοκτικά και τυφοδιοκτικά. Θα ξεκινήσει το στάδιο των ατελειώτων διωγμών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ή μη μόνο, στην περίπτωση που χριστιανοί, γέννητο, θα παραδίδουν γη και είδο στη νέα τάξη πραγμάτων. Ό,τι δηλαδή τους ζητάει η νέα τάξη πραγμάτων, θα τρέχουν να το παραδώσουν. Μαζί με τη θρησκευτική αυτοδιάθεση, θα χαθεί και η αυτοδιάθεση του να ορίζουμε τη ζωή μας και την οικογένειά μας. Γιατί
Γιατί λέγει ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ότι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η αστυνόμευση και η παρακολούθηση με τη συνθήκη του Σέγγεν πλέον θα είναι νόμιμα. Θα μπορεί το αστυνομοκρατικό καθεστώς της Σέγγεν να εισβάλλει στα σπίτια του κάθε φτωχού ανθρώπου που θα θέλει να κρατήσει τις αντιστάσεις του και τις αξίες που παρέδωσε ο πατέρας του παππούς του και θα συλλαμβάνεται ως προβοκάτορος. Θα οδηγείται σε κρατητήρια μέχρι εξουθενώσεως θα εξαντλείται και ενδεχομένως θα εκτελείται. Και όχι ενδεχομένως, πιθανότατα. Γιατί με άλλο άρθρο του, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 17 λέγει ότι το Σύνταγμα αυτό, το οποίο εκπονείται από τους νομικούς νόες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα περιέχει νομικά κενά. Στα νομικά αυτά κενά θα επιλαμβάνεται μια συστηθήσα επιτροπή τύπου Ανδρομαϊκής Συγκλήτου, εποχές Νέρωνα δηλαδή, και όταν θα παρουσιάζεται κάποιο νομικό κενό το οποίο δεν έχει φροντίσει ο νόμος να το χειραγωγήσει ικανώς, θα έρχεται αυτή η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παίρνει απόφαση εν θερμό. Παραδείγματος χάρη, τι να κάνουμε με μια ομάδα 300 ζηλωτές παλιοχριστιανούς που μας έχουν κλείσει τον δρόμο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών γιατί δεν θέλουν το χάραγμα? Αν οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρκούν για να συλληφθούν, ας σηκωθεί ένα ελικόπτερο να πάει να τους βομβαρδίσει. Σας φαίνεται ακραίο? Σας λέω ότι το έχουν κάνει ήδη στις ΗΠΑ. Μία κοινότητα προτεσταντών προσεπάθησε να διαφύγει από τα συστήματα της νέας τάξης πραγμάτων, επιχειρώντας να διαβιώσει στην Ήπεθρο. Αγόρασαν όλοι μαζί λοιπόν μια αδερφότητα προτεσταντών ικανή έκταση έξω από τις πόλεις και εκεί αποφάσισαν να ζήσουν με τον παλαιό παραδοσιακό τρόπο ζωής. Με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, πάντως μακρόθεν των συστημάτων της νέας τάξης. Την πρώτη στιγμή πήγανε οι ψυχολόγοι να τους ελέγξουν, είναι τρελοί. Μετά οι κοινωνιολόγοι. Μετά οι εκπαιδευτικοί, γιατί τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, θα βγουν αγράμματα. Αφού δεν φέραν αποτέλεσμα όλοι, πήγε ο Σερίφης. Και αφού ούτε ο Σερίφης έφερε αποτέλεσμα, πήγανε με τα δίκανα. Πήραν και οι άλλοι τα δίκανα και καταλαβαίνετε τι έγινε. Και το ίδιο βράδυ, αφού οι Σερίφηδες δεν βγάζουν ανάγκη με τα δίκανα, σήκωσαν ένα 16 και πήγε τους σκότωσε όλους. Λοιπόν, αυτά τα λέω γιατί είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι νεοταξίτες δεν αστειεύονται. Δεν το λέω για να τρομοκρατηθούμε. Η νέα τάξη πραγμάτων, αδελφοί μου, παρότι φαίνεται τόσο τρομακτική, δεν είναι ανίκητη. Η νέα τάξη πραγμάτων μπορεί να νικηθεί, αλλά θέλει ανθρώπους αποφασισμένους. Θέλει χριστιανούς να καίγονται για την πίστη τους. Θέλει Έλληνες από αυτούς που πολεμάγαν στα βουνά το 40. Και θα μου πείτε πού είναι όλοι αυτοί. Μα αυτοί είναι τα παιδιά μας. Αυτοί που δεν είναι αυτοί οι Έλληνες που λέμε, είναι τα παιδιά μας. Είναι αυτά με το σκουλαρικάκι στο αυτί. Είναι αυτά με την κοιλιά έξω, γιατί το ύφασμα δεν φτάνει να κατέβει μέχρι τη φούστα, να τη συναντήσει. Αυτά είναι τα παιδιά μας, που κάθε βράδυ η νέα τάξη πραγμάτων τα ξενυχτάει στα μπαρ, στα αλκοολίκια και στην πρόωρη πορνεία. Γιατί οι ίδιοι οι γονείς που τα γέννησαν απενακρίθηκαν από τα νάματα της πίστεως και του έθνους. Και τα έχουν χάσει τα παιδιά τους. Δεν είναι όμως αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Αργά είναι μόνο όταν επέλθει ο θάνατος. Μέχρι τότε πάντα υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μάχη αν εμείς εδώ πέρα σήμερα συνειδητοποιούμε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθαν εδώ, δεν είναι άλλος παρά να καταλάβουμε ότι είμαστε εν δυνάμει ιεραπόστολοι των διαχρονικών αξιών και της πίστεως και του έθνους. Και να προσπαθήσουμε με τη δική μας φωτιά να κάψουμε και τους γύρω μας, να πάρουν και αυτή φωτιά. Ένα ξερόχορτο, αν πάρει φωτιά και το ρίξουμε σε δάσος τέτοια εποχή, είναι η θέση να ανάψει όλο το δάσος. Εμείς όμως, έστω ξερόχορτα, ογδοήτες χριστιανοί, είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε φωτιά? Αυτό το ερώτημα να το βάλουμε σήμερα όλοι μαζί μας
να το πάρουμε μαζί μας, μέσα στην ψυχή μας και στη διάνοιά μας. Και να το απαντήσουμε μόνοι μας, με τον εαυτό μας. Αλλά μια ειλικρινή απάντηση. Χρειάζεται μια ειλικρινή απάντηση. Γιατί αν δεν ξεσηκωθούμε από τον καναπέ μας και από το βόλεμά μας, αγώνα δεν θα κάνουμε. Και αν δεν κάνουμε αγώνα, θα χάσουμε όλα αυτά για τα οποία θυσιάστηκαν οι πατέρες μας. Μαζί με την κατάργηση της προσωπικής μας ελευθερίας και του οικογενειακού μας ασύλου λόγω του ηλεκτρονικού φακελώματος και της συνθήκης του Σέγγεν, χάνεται και η λαϊκή αυτοδιάθεση, η λαϊκή αυτοκυριαρχία μας. Δηλαδή, να αποφασίσουμε εμείς για τον τόπο μας, όχι οι Βέλγοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί. Πώς γίνεται αυτό, λέγει λοιπόν το Ιώτα 19, ότι κάθε 5 χρόνια πλέον, όχι κάθε 4, θα μαζεύουν τις ευρωπαϊκές κοινότητες, το Λαουτζίκο, τον Άμυρο, να ψηφίσει για να βγάλει εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο σύνολο από τις κοινότητες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πηγαίνουν 736 αντιπρόσωποι. Θα μαζεύονται λοιπόν αυτοί οι 736 αντιπρόσωποι, θα κλείνουν τις πόρτες, θα λένε σε εμάς και στους άλλους λαούς της Ευρώπης, εντάξει, μέχρι εδώ ήσασταν, πηγαίνετε σπίτια σας, τώρα εμείς θα πούμε ποιος θα κάνει τι. Ο Στεφανόπουλος θα γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Γιατί ο Στεφανόπουλος και όχι ο Σατζετάκης, παραδείγματος χάρη, γιατί ο Στεφανόπουλος είναι ωραία γλάστρα. Ό,τι του δίνουμε τα υπογράφει όλα. Αντεθνικά, αντίχριστα, όλα. Υπουργό Εξωτερικών, θα βάλουμε το Γιωργάκη τον Παπαντρέου. Γιατί χορεύει ωραία ζεπέτικα στην Άγκυρα. Είναι Γιουσουφάκη πρώτης ποιότητας. Λοιπόν, ποιον θα βάλουμε να σηκώνει τα τηλέφωνα, κάποιο που δεν μας κάνει τα κέφια. Μια και μας τα στείλανε εδώ πέρα οι Έλληνες, ας τον βάλουμε να σηκώνει τηλέφωνα αυτόν, τίποτα άλλο. Με λίγα λόγια, οι λαοί θα πάνε στα ζήτητα, αυτοί θα ορίζουν μεταξύ τους ως κόρακα σκορά που μάτι δεν βγάζει ποιος θα κάνει τι και πλέον θα είμαστε εγκατελειμμένοι στο έλεος των τυχοδιοκτικών διαθέσεών τους. Έτσι με λίγα λόγια, δεν θα μπορεί ο ελληνικός λαός να επηρεάζει την τύχη του, αφού θα έχει χάσει το εθνικό του σύνταγμα και δεν θα μπορεί κανείς από εμάς εδώ, αλλά και από άλλους που είναι οικονομικά λιγότερο δυσχερείς, να επισκεφτεί κάποιον κάποτε όποτε μπορέσει ο άνθρωπος να βγει στις Βρυξέλλες, να πάει να βρει εκεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραπονεθεί για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα ή όπου αλλού. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει στεναρή αντίσταση σε αυτό το πράγμα που θέλουν να μας φέρουν και που λέγεται Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Σε αυτό το πολιτικό εξάμπλωμα. Θα μπορούσα να σας μιλάω ατελείωτες ώρες για τις καταργήσεις των αυτοδιαθέσεων των λαών και του λαού μας που επιφέρει αυτό το δίθεν Σύνταγμα. Σας είπα 3-4 από τα χαρακτηριστικότερα. Να σας πω και ακόμα ένα. Η παιδεία των παιδιών μας θα αλλάξει τελείως πρόσωπο. Δεν θα είναι αυτή που ξέραμε μέχρι σήμερα εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί? Διότι πλέον καταργούνται με αυτό το Σύνταγμα οι διακρίσεις μεταξύ μειονοτήτων θρησκευτικών και εθνικών και έτσι θα μπορούν να προσλαμβάνονται οι εφοβάτες, παραδείγματος χάρη, οι προτεστάτες, άθεοι στα σχολεία και στη διοίκηση και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτοί λοιπόν τι θα διδάσκουνε, η χριστιανική πιστή, τα σύνορα με τις πατρίδες με τα σύνορα, συγγνώμη, την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Όχι βέβαια, δεν θα διδάσκουν αυτά. Αλλά θα διδάσκουν το κάρμα της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων. Θα διδάσκουν το πανσυγκριτισμό του οικουμενισμού. Ότι κανείς δεν έχει την αλήθεια, ούτε η Ορθοδοξία, αλλά όλοι έχουν μέρος τους και μαζί ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Αυτά θα διδάσκουν, αδελφοί μου, στα σχολεία. Και θα έρχεται ένα παιδί από το σχολείο που δεν θα ξέρετε αν είναι δικό σας ή άλλου. Και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα. Γιατί αυτοί οι αλόθρισκοι και οι αλόφιλοι θα αλωνίζουν σε όλες τις μορφές διοίκησης του τόπου μας. Και στην παιδεία,
και στις δημοτικές αρχές και στην κυβέρνηση προβλέπει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα να βάζουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται ξένοι επειδή μένουν στην Ελλάδα και μόνο φτάνει αυτή η προϋπόθεση για να βγαίνουν κυβερνητικοί ταγοί της πολιτείας και να διαθέτουν τις τύχες μας αναλόγως των διαθέσεών τους. Ακόμα και αυτό προβλέπεται. Οι εποβάδες, άθεοι, πομάκοι, τουρκογενείς και όσοι άλλοι θα προστρέχουν μέσα στα στρατιωτικά σώματα στη διοίκηση του ελληνικού στρατού και δεν θα έχουμε να φυλαχθούμε από πουθενά. Παντού θα κυβερνάει η αθεία και η απατριδία. Προβλέπει επίσης το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ένα τελευταίο, που θεωρώ σημαντικό να το πω, ότι ο στρατός ο ελληνικός θα αλλάξει πρόσωπο. Δεν θα είναι ο στρατός που προβλεπόταν και προβλέπεται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ελληνικό Σύνταγμα με τον αμυντικό χαρακτήρα, τον χαρακτήρα της άμυνας και μόνον αυστηρός και διαροπάλου για τα ελληνικά σύνορα, για την πατρίδα και μόνο. Αλλά θα είναι ένας στρατός ο οποίος θα αποκτήσει μισθοφορική και πολυεθνική μορφή και θα πολεμάει αναλόγως τα κελέσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου υπάρχουν τα συμφέροντα, τα μεγάλα πετρελαϊκά συμφέροντα των μεγάλων πλουτοκρατών εταίρων της Ένωσης. Και την ίδια στιγμή, αφού ορίζει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ότι θα πρέπει να στέλνουμε τα Ελληνόπουλα να πολεμάνε άλλους άμυρους και διωκόμενους λαούς, που ούτε τους ξέρουμε ούτε μας φταίνε σε τίποτα, στο Αφγανιστάν, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ, στη Σερβία και όπου αλλού έχουν συμφέροντα αυτοί οι νεκροθράφτες της παγκόσμιας κοινωνίας, την ίδια στιγμή λένε ότι αν δεχόμαστε εισβολή από την μόνιμη εξανατολών απειλή την Τουρκία, δεν εγγυούνται ότι θα μπορούν να μας καλύψουν τα σύνορα. Αυτά λέγεται το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με απλά λόγια, αδελφοί μου. Και είναι σημαντικό να μπορέσουμε αυτά τα 4-5 βασικά πράγματα να τα δώσουμε να τα καταλάβει ο κοιμόμενος λαός μας. Αυτός ο λαός που ενδιαφέρεται μόνο για διακοπές, για καινούργιο αυτοκίνητο και για στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο. Πώς θα μπορέσουμε να ξυπνήσουμε αυτόν τον κόσμο? Είναι μόνο αν δεν γίνουμε οι ίδιοι μια πραγματική πυρκαγιά. Μόνο τότε θα έχουμε ελπίδα να ξυπνήσει αυτό το γένος από τις συνειδητές και τις ασυνείδητες αρνήσεις του. Θα πω επίσης ότι έρχονται ευρωεκλογές. Και όπως προείπα, πάρα πολλοί πολιτικοί μας παίρνουν τηλέφωνα στα σπίτια μας και ζητάνε την ψήφο μας. Αυτοί δεν ξέρουν ότι μας έχουν περιθωριοποιήσει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορούμε πλέον να τους υποστηρίξουμε, ακόμα και αν θα θέλαμε. Όμως, είναι καλό να θαρίσετε και να τους μιλήσετε και να τους πείτε, όπως τα καταφέρατε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Βοηθήστε με και αν με βοηθήσετε, θα δω και εγώ τι μπορώ να κάνω αργότερα. Αν κάποια στιγμή έχετε δώσει το δικαίωμα και σε μένα, σαν χριστιανό, να ζήσω αξιοπρεπώς. Λοιπόν, ακούστε αδελφοί, υπάρχει μια παράκληση να το δώσουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Να υποθεί στην αγάπη σας γιατί καταργούνται τα άρθρα 3 και 13 που είναι οι θρησκευτικές εγγυήσεις για τους Ορθοδόξους, από ποια άρθρα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Λοιπόν, ακούστε. Η κατάργηση της εθνικής αμυντικής αυτοδιάθεσης, να ξεκινήσω λιγάκι ανάποδα. Είναι το άρθρο 4 παράγραφος 6 που λέει ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν να φέρουν όπλα, είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν στρατιωτική θητεία για την άμυνα της πατρίδας. Έτσι. Αυτό λοιπόν καταργείται από το άρθρο 39, 40 και το άρθρο 15 σε συνδυασμό αυτά τα τρία άρθρα, 15, 39 και 40 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
Τι λέει γι' αυτό? Λέγει ότι η βοήθεια του στρατού μας αλλάζει, γίνεται μισθοφορικός, γίνεται πολυεθνικός και πολεμάει όπου υπάρχουν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Και, συγγνώμη, σημαντική η διαπίστωση ενός αδελφού, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πολεμάνε μόνο όπου αλλού στην Ευρώπη, αλλά και όπου αλλού. Έτσι. Και στην Αφρική. Και στην Αυστραλία, όπου χρειαστεί. Ναι. Λοιπόν, τη σχετική αυτοδιάθεση. Καταργούνται, όπως είπαμε, τα άρθρα 3 και 13, μαζί βέβαια με το προήμιο του Ελληνικού Συντάγματος στην Ορκομοσία στην Αγία Τριάδα. Από ποια άρθρα? Από το άρθρο Ι2 και Ι51 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Ο προσωπικός ιδιωτικός βίος και το υπογενειακό άσυλο, που εγγυώνται από το Ελληνικό Σύνταγμα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 και 2. Καταργούνται από το άρθρο Ι50, παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Επίσης, η αυτοδιάθεση του λαού μας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους 736 αντιπροσώπους που θα πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και εκεί πλέον θα κλείνονται σε ένα boardroom, όπως τα λένε μεταξύ τους, και θα λένε ποιος θα κάνει τι και οι λαοί θα πάνε στα ζήτητα. Αυτά λοιπόν μέχρι σήμερα η αυτοδιάθεση του ελληνικού λαού. Προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα με το πρώτο άρθρο του, το άρθρο 1, παράγραφος 2 και 3, και καταργείται αυτό το άρθρο αν επιβληθεί το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με τα άρθρα 17 και 19. Επίσης, να κάνω μια παρατήρηση σημαντική. Αυτό που μας φαίνεται εμάς σήμερα τόσο νέο, το Ευρωσύνταγμα ας πούμε, το θέμα που συζητάμε σήμερα, δεν είναι καθόλου νέο. Έχει ξεκινήσει σχεδόν από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης της χώρας από το Πασό. Από πριν το 86 ακόμα, ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο Γεώργιος Παπαδημητρίου, συνταγματολόγος. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Τι πρόβλημα? Σήμερα και χθες το Μέγα. Ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, υπουργός δικαιοσύνης της τότε κυβερνήσεως. Μπράβο! Γιατί δεν το λέτε δηλαδή? Γιατί δεν το λέτε? Λοιπόν, ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο κύριος Γιώργος Παπαδημητρίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνταγματολόγος, προσχεδίαζαν για την ακρίβεια το νόμο 1596-1599 του 86. Το γνωστό νόμο που έφερε ο Κουτσόγιωργας στη Βολή. Στη Βουλή, στη Βολή καλά το είπα, γιατί για Βολή πρόκειται. Και επέβαλαν τρόπο την σταδιακά στο λαό μας την προϋπόθεση για την ψήφιση της αντισταγματικής και παράνομης συνθήκης του Σέγγεν. Πώς? Με την ψήφιση του νόμου 2472 του 97, που δεν είναι άλλος παρά ο 1599 του 86. Απλούστατα άλλαξε όνομα. Από Γιάννης έγινε Γιαννάκης. Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Είναι ο περιβόητος νόμος για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η γνωστή αρχή ως αρχή του Δαθέρμου. Ήταν η προϋπόθεση νόμος για την επιψήφιση της αντισταγματικής συνθήκης του Σέγγεν. Θα σας πω και το άλλο. Η συνθήκη του Σέγγεν, όπως και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, είναι κομμάτια του παζλου που λέγεται Λευκή Βίβλος του Μάστριχτ. Και για να λέμε απλά ελληνικά, τι σημαίνει Λευκή Βίβλος? Λευκή Βίβλος είναι ακριβώς αυτό που ακούτε, είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι ένας τόμος μεγάλος, στον οποίο κλήθηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες το 92, να ψηφίσουν, μάλλον να υπογράψουν την αποδοχή της. Στην τελευταία σελίδα του τόμου αυτού, όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόγραψαν τις υπογραφές τους στην τελευταία σελίδα ότι αποδέχονται αυτό το πράγμα που λέγεται Λευκή Βίβλος. Δηλαδή ότι αποδέχονται ένα βιβλίο που είναι λευκό, δεν έχει περιεχόμενο και το οποίο το περιεχόμενο θα εσυμπληρώνεται αργότερα από τους νομομαθείς νόες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί αργότερα? Διότι δεν ξέρανε ποιες αντιστάσεις θα συναντήσουν ακόμα
με βάση αυτά τα σχέδια που διαπραγματεύονται με την παγκόσμια κοινωνία. Δεν ξέρανε πόσες και πού και ποιες αντιστάσεις θα συναντήσουν και από ποιους. Έτσι λοιπόν άφησαν πολλά λευκά φύλλα έτσι ώστε αργότερα ανάλογα το μήκος και το έβρος των αντιδράσεων να συμπληρώνουν τους νόμους, την αυστηρότητα των νόμων ή την ελαστικότητα αναλόγως, καθώς και τις αστυνομικές συνθήκες του τύπου Σέγγεν για το πώς θα χειραγωγήσουν ή το πώς θα τρομοκρατήσουν τις κοινωνίες για να γίνουν επιθύμια όργανα σε κρίσματά τους. Αυτή λοιπόν η λευκή δείπνο που περιέχει και το Ευρωσύνταγμα την ψήφισαν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο συνασπισμός. Τα λέω αυτά για να τα έχετε υπόψη σας, γιατί αυτοί οι κύριοι τώρα θα σας πάρουν τηλέφωνο όλοι. Τώρα θα σας θυμηθούν όλοι. Δώστε τους ένα χαστούκι. Ότι δεν μασάμε χόρτα. Δεν είμαστε ζωντανά με τέσσερα πόδια. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από την μεταπολιτευτική πολιτεία της χώρας μας από το 1974 και μετά. Θα μπορούσαμε να λέμε εδώ πέρα μέρες ότι ακριβώς προδοσία, σε ποιο μήκος και σε ποιο έβρος έχει φτάσει αυτή η προδοσία εις βάρος του λαού μας. Δεν θα κουράσω την αγάπη σας πολλά. Θα έλεγα ένα τελευταίο, να κάνω μια αναφορά τελευταία, πρώτα δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον φορέα της Συντονιστικής Επιτροπής, ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο. Θα πούνε κάποιοι να δώσουμε μάχη, να διασώσουμε το Εθνικό μας Σύνταγμα. Αυτό το Εθνικό Σύνταγμα, στην κατάσταση που είναι σήμερα, δουλεύει, είναι πραγματικά ελεύθερο σύνταγμα δημοκρατικής χώρας. Η αλήθεια είναι ένα μεγάλο όχι. Δεν δουλεύει. Είναι κενό γράμμα του νόμου. Είναι όμως αναγκαιότητα να το κρατήσουμε για τον απίστατο λόγο ότι ακριβώς επειδή μπορούμε να το επηρεάσουμε βρίσκεται μέσα στα σύνορα της χώρας μας. Έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε πιέσεις για να ξαναγίνει λειτουργικό και να πάψει να είναι εικονικό. Με βάση το άρθρο 120, παράγραφος 4, λέγει το Σύνταγμά μας όταν διαπιστώνει ο πολίτης ότι επιχειρείται η κατάλυση του Ελληνικού Συντάγματος. Υποχρεούται ο πολίτης, όχι μόνο δικαιούται, ο Έλληνας, να αντισταθεί με κάθε τρόπο για να μην συμβεί αυτό. Αν λοιπόν σήμερα το Σύνταγμά μας είναι άρρωστο, είναι ασθενές, είναι κενό γράμμα του νόμου, στο χέρι μας είναι, με τη βοήθεια του Θεού, να πιέσουμε προς την κατεύθυνση του να ξαναγίνει υγιές και να ξαναδουλέψει. Είναι δυνατόν ένα γιατρό, αν μπορούμε να ειδοποιήσουμε κάποιον γιατρό. Έχουμε κάποιον άνθρωπο με πρόβλημα. Ένα γιατρό. Μία λιποθυμία, ένας άνθρωπος υποθύμης. Ένα γιατρό. Αν υπάρχει κάποιος να βοηθήσει εδώ πέρα, να γνωρίζει. Είναι σημαντικό λοιπόν, αδερφοί μου, να καταλάβουμε. Να σταματήσουμε ένα ταξί να πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο ή ένα αυτοκίνητο, αν υπάρχει κάποιος με αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να πάτε όλοι, χειρότερα γίνεται να πάτε όλοι. Θα πάρει αέρα ο άνθρωπος, μαζεύεται όλοι. Είμαστε δεξιόδοι. Ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο να πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Υπάρχει βοήθεια. Εδώ δίπλα είναι. Παραπάνω. Η Πολυκλινική Αθηνών. Ένα για το ΑΕΚ. Ένα να βοηθήσει τον άνθρωπο να πάμε μέχρι την Πολυκλινική Αθηνών, ρε παιδιά. Ένα. Πιο γρήγορα θα πάει με για το ΑΕΚ παρά με ασθενοφόρο. Λοιπόν, μη μαζεύεστε όλοι, δεν ωφελείτε έτσι. Μην
Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην αγχώνεστε. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που γνωρίζει από ιατρικές βοήθειες. Μην καθίσεστε σας, είναι εντάξει. Είναι εντάξει το ζήτημα, καθίστε. Μην ειδοποιήσουμε ασθενοφόρο. Λοιπόν, λέγω λοιπόν ότι είναι αναγκαιότητα να περισσώσουμε το Εθνικό μας Σύνταγμα, αν και κενό γράμμα του νόμου. Γιατί? Διότι αν περιφρουρήσουμε τη συνθήκη του να παραμείνει το Σύνταγμά μας, η εξουσία μας εδώ, στον τόπο μας, θα μπορέσουμε να το επηρεάσουμε. Αν όχι, αν το θανατώσουν και φέρουν στη θέση του ένα άλλο, δεν θα μπορούμε να έχουμε καμία ελπίδα ίασης της ασθενίας του. Θα έχει θανατωθεί. Και όταν επέλθει θάνατος, δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπείας, ίασης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να περισσώσουμε έστω και την τυπική του ύπαρξη προς το παρόν. Γιατί θα δουλέψουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουμε αυτό το Σύνταγμα ενεργό. Να πάψει να είναι εικονικό. Να πάψει να είναι ένα Σύνταγμα στο οποίο δεν αποφασίζει ο λαός του, αλλά αποφασίζουν οι υπάλληλοι της νέας τάξης πραγμάτων, και να γίνει ένα Σύνταγμα που θα εννοεί στην πράξη, θα πραγματώνει τη λαϊκή κυριαρχία. Ακούσετε να σας λένε πολλοί άνθρωποι, συγγενείς σας, συναδελφοί σας, ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αγώνα. Διότι πλέον είναι όλα τελεσμένα. Προσέξτε, αυτό το λέγανε σε παρόμοιες ιστορικές καταστάσεις και στιγμές πολλοί συνάδελφοι, πολλοί συγγενείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι μας, οι οποίοι δυστυχώς είχαν φτάσει να οστειοκάμπτουν στους άξονες. Και το τουρκικό άξονα, και το γερμανικό άξονα, και το βουλγαρικό άξονα. Θα σας πω όμως ότι σε αυτές τις στιγμές που οι συγγενείς και οι πολλοί άνθρωποι μας και οι συνάδελφοι δεν πίστευαν στην ανάσταση του γένους μας, το θαύμα, φτάσανε σε τέτοιο σημείο πείρωσης συνδυσιακής που κατόρθωσαν να πετύχουν το θαύμα, διότι υπήρξε το έλεος του Θεού απέναντι στην προαίρεση και στο ζήλο τους. Ποιος θα πίστευε επί δημοκρατίας ότι οι Έλληνες, οι τόσο καταπολιμένοι από 480 χρόνια σκλαβιάς, θα μπορούσαν να φέρουν ανάσταση του γένους μας και ελευθερία? Ή ποιος θα πίστευε το 40 ότι αυτός ο στρατός τότε, με τα λιγοστά εφόδια και όπλα, τα απειρχιωμένης τεχνολογίας, θα αντιμετώπιζε τον Ιταλογερμανικό άξονα? Ή ποιος θα πίστευε ότι η Μακεδονία θα ήταν μέχρι σήμερα ελληνική, όταν το βουλγαρικό κομιτάτο βρούσε με τις ευλογίες των Γερμανών και των Ιταλών και του Πάπα στην ακριτική αυτή χώρα της Ελλάδας? Κι όμως το ράσο, το υγιές ράσο του τότε φαναρίου, και το φανάρι τότε ήταν υγιές, πήρε μάλλον όλους τους εκκλησιαστικούς ιερείς, διάκους και τον επίσκοπο που ήταν υπερήλικας και δεν είχαν φλόγα για αυτόν τον αγώνα, και έστειλε ανθρώπους πατριώτες. Έστειλε ανθρώπους που είχαν φλόγα για τη διάσωση του γένους και της ελευθερίας πατρίδος. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τότε έλεγε: «Δεν σας λέω οφθαλμών αντί οφθαλμού, ούτε οδόντος αντί οδόντος. Σας λέω οφθαλμούς αντί οφθαλμού και οδόντες αντί οδόντος». Δηλαδή, σηκώστε τα όπλα και αμυνθείτε να διασώσουμε το γένος και την πατρίδα. Δεν έχει ανάγκη από άλλη οσιοκαμψία το γένος και η πατρίδα μας. Σταματώ εδώ για να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ορθοδόξου Συλλόγου, Χριστιανικού Συλλόγου, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τον κύριο Ιωάννη Βαζάκη. Έλα, Γιάννη. Μίλα, Γιάννη.
Αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ σας χαιρετώ. Εύχομαι αυτή η συγκέντρωση να είναι ένα κτίριο λάκτισμα για να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία εν Χριστώ με όσους έχουν ευαίσθητα, ορθόδοξα, πατριωτικά και ανθρώπινα κριτήρια και βλέπουν τον κίνδυνο που μας επιφυλάσσει ο σκοτεινός σιωνισμός και καλυμμένος με το υποκριτικό δουλικό προσωπείο εκάστοτε πολιτικού άρχοντες είτε νομικού υπευθύνου και ανθρώπων που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ένας μοχλός που θα λιάνει την ευθεία οδό των λαών προς την Ιουδαϊκή παγκοσμιοποίηση είναι το Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, διότι νομίζω τα εκάλυψε ο προηγούμενος ομιλητής, τις θρησκευτικές ελευθερίες μας στερεί και τι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν. Ο σιωνισμός διαμέσου της νομικής επιβολής έφτιαξε ένα νομικό πλαίσιο που θα είναι η πρόβα τζενεράλη και το τελευταίο βήμα πριν την παγκόσμια κυβέρνηση, το ολοκληρωτικό καθεστώς που θα δικαιώνει μόνο θεσμικά και νομικά μία εθνότητα και μία φυλή, την Ιουδαϊκή, του Σταυρωτάς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι ελεγχτές στην ήδη τη θύσα Ευρώπη είναι οι Ιουδαίοι σιωνιστές. Όμως, εάν πέσει και το τελευταίο κάστρο της αντίστασης που φοβούνται οι σιωνιστές η Ελλάς, δεν θα υπάρχει πλέον ελπίδα για να αποφευθεί η παγκόσμια δουλεία των λαών. Μπορεί οι Αμερικανοί να έχουν δυνατά λόμπι υπερασπίσεως του Συντάγματος, όμως οι Ιλουμινάτοι σιωνιστές τους διαλύουν με άλλους τρόπους. Εδώ ο αγώνας είναι και στον πολιτικό τομέα και στο πατριωτικό και στον ομολογιακό χριστιανικό τον τομέα, τον υψηλότερο όλων. Διότι με την επιβολή του Ευρωπαϊκού Συντάγματος χάνεται η έννοια της πατρίδος, χάνεται η έννοια της πίστης, χάνεται η αξία του Έλληνος. Η επιβολή της νέας παγκόσμιας τάξεως είναι σίγουρη πλέον σε όλους τους τομείς. Στον πολιτικό τομέα ουδείς αντεστάθη να είπει τι θα προκύψει για την πατρίδα μας. Όλοι παίζουν το παιχνίδι που θέλει η παγκοσμιοποίηση. Ήδη ο κύριος Καραμαλής εξεδήλωσε την αποδοχή του στο νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Οι παλιές δηλώσεις του στη Χάιφα υπέρ μίας παγκοσμίου κοινωνίας και υπέρ μίας ενιαίας θρησκείας δηλώνει την ταυτότητα του ομιλούντος. Όμως ουδείς αντέδρασε. Όλοι ακολουθούν την ελαφεμένη γραμμή που εξυπηρετεί το σιωνισμό. Να μπούμε κι εμείς στην Ευρώπη με ενιαίο σύνταγμα, αλλά να περάσουμε την ελληνική γραμμή. Αυτό είναι μια έντεχνη εξαπάτηση των μαζών για να επιβληθεί το τελικό προαναφερθέν σχέδιο. Δεν θα έχουμε αναφορά σε θρήσκευμα και θα υποδουλωθούμε στα νομικά πλαίσια που υπαγορεύει η Παγκόσμια Ιουδαϊκή Οργάνωση IDL που εδρεύει στο Σιάτλ της Αμερικής. Επιβάλλει εκ του πλαγίου όλα αυτά. Δηλαδή θα διώκεται όποιος θα θέλει να πιστεύει ελεύθερα, ορθόδοξα και χριστιανικά. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα θέσει επισταμένα το Ιουδαϊκό λόμπι και φυσικά θα τους γίνει το αίτημα υπό την πίεση της οργανώσεως IDL που ελέγχει η CIA, η FBI και όλες τις άλλες αμερικάνικες υπηρεσίες. Όμως μην ξεχνάμε ότι το 1998 στον Καναδά πέρασε ο νόμος που λέγει ότι όποιος δεν λέγει ότι το ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι πάνω από 6 εκατομμύρια θα διώκεται. Όποιος μοιράζει φυλάδια που θίγουν κάποια μειονότητα, είτε είναι ομοφιλόφιλοι είτε είναι Ιουδαίοι, βασικά αυτό είναι ο σκοπός τους, ή περνάει τέτοιου είδους μήνυμα σε κομπιούτερ ή ίντερνετ, θα διώκεται ποινικός πλέον. Όμως οι πρώτοι ρατσιστές και εχθροί των εχθρών και του Χριστού, γνωρίζετε τι λέγουν για τον Χριστό και τους προφήτας. Επειδή στυλίτευαν την Ιουδαϊκή κακία ο Χριστός και οι προφήτες και την υποκρισία τους, οι IDL τους ονόμασαν ότι είναι οι μεγαλύτεροι ρατσιστές. Λίγο-λίγο η IDL θα βγάλει το χριστιανικό κήρυγμα και τη χριστιανική ομολογία ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Ήδη αυτό προχώρησε, όπως προείπαμε, το 1998 στον Καναδά και στη συνέχεια προχωράει και στη ΣΥΠΑ. Μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία κατάφεραν να περάσουν την κατάργηση του Σταυρού και φυσικά ουδείς αντέδρασε. Ενώ αντιθέτως έχουν επιβάλει το 666 το σύμβολο του Σατανά ως παγκόσμιο σύμβολο υπό τη μορφή του barcode.
Δυστυχώς το σημερινό επίπεδο των Ελλήνων και των Χριστιανών δεν την πλησιάζει ούτε στα ελάχιστα τους Χριστιανούς και Έλληνες του Βυζαντίου, που όταν την εποχή που έλειπε ο Μέγας Θεοδόσιος σε εκστρατεία και με εξαγορά του τότε επάρχου οι Εβραίοι έκτισαν συναγωγή, οι Χριστιανοί την κρέμισαν. Βλέπετε πόση αγάπη και πίστη είχαν στον ευσταυρωμένο Χριστό, που ούτε τη συναγωγή ανέχονται. Εγώ δεν σας λέγω να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Σας λέγω να σηκώσετε ψηλά το κεφάλι, να αρνηθείτε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, να ενημερώσετε τον κόσμο για τον κίνδυνο που διατρέχει. Ακόμη να τρίξετε τα δόντια στους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς υπευθύνους για τη μεγάλη προδοτική αδιαφορία τους. Να πάψετε πλέον να περιμένετε από τους αρχηγούς κομμάτων και τους επισκόπους να αντιδράσουν. Η σιωπή τους είναι ο καθρέπτης των έργων τους. Και όσοι σιωπούν να γνωρίζετε ότι εξυπηρετούν τη νέα Ιουδαϊκή Παγκόσμια Τάξη. Η θρησκευτική ζημία που θα πάθουμε είναι η μεθοδευμένη ραβινική επιβουλή των συστημάτων του 666 που ήδη όλοι γνωρίζετε. Είτε είναι ο προσωπικός ΣΕΚΑΜ ως αφημί με τις συνθήκες Σέγγεν, είτε είναι οι ηλεκτρονικές κάρτες υγείας που τις βγάζει η νέα κυβέρνηση, είτε είναι τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Αυτά όλα είναι σαν συνέπεια από τη συγκατάβαση και συγκατάθεση του ελληνικού λαού στο θέμα της καθολικής αρνήσεως του Σωτήρου Χριστού για το 666. Κατά αυτόν τον τρόπο, δια νόμου και διευρωπαϊκού, σταθεροποιείται η άρνηση του Χριστού με την επιβολή του 666. Αρνούμεθα και σαν Έλληνες το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, διότι μας αρκεί το δικό μας που αρχίζει από τις λέξεις «στο όνομα της Αγίας Τριάδος». Κάθε Έλλην είναι Ορθόδοξος, και κάθε Ορθόδοξος είναι και Έλλην. Αυτή είναι η άρρηκτη ενότητα. Αυτοί θέλουν να τη διασπάσουν. Αυτός είναι ο στόχος των Ευρωπαίων. Και να μην είστε γλυκείς πλέον στον τόνο σας. Να ελέγχετε δρυμύτατα οποιονδήποτε υψηλά ιστάμενο, όπως τον Χριστόδουλο, ο οποίος συμφωνεί με την επιβολή αυτή. Η Ευρώπη και το Σύνταγμά της θα είναι ο νεκροθάφτης της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Εάν δεν αντιδράσουμε εγκαίρως, θα δρέψουμε όσοι απομείναμε τους καρπούς της τρίτης αποφράδος ημέρας. Η πρώτη αποφράσεως γνωστών είναι η 29η Μαΐου, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Η δεύτερη αποφράση ημέρας, λίγοι το έχουν κατανοήσει. Είναι η έλευση του Πάπα 3 Μαΐου στην Ελλάδα. Και η τρίτη θα είναι η μαύρη ημέρα, όταν θα χάσουμε την πολυτίμητη την πατρίδα μας και την Ορθοδοξία μας. Στη χωνάνη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, με τη συγκατάθεσή μας βέβαια. Με τι πρόσωπο θα παραστούμε στο φοβερό βήμα της κρίσεως? Με το πρόσωπο του Ιούδα που πρόδωσε τον ατίμητο αντία 30 αργυρίων? Ποιο το τίμημά μας με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η αντίχριστη ουμανιστική ηλόφρον Ευρώπη? Η νέα ευρωπαϊκή κουλτούρα του κοινωνικού πνευματικού ξεπεσμού, η άρνηση του Χριστού δια των συστημάτων του 666. Ας διαλέξουμε και ως λέει Λεωνίδες, ας βροντοφωνάξουμε στον Ευρωπαίο νομικά και καλυμμένο όφι μολόν λαβέ, ήταν η επιτάς. Και ας μην λησμονούν ότι είμεθα και Έλληνες, όχι μόνο χριστιανοί, και δόταξα το Θεό δεν το βάλαμε μέχρι στιγμής κάτω με τη βοήθεια του Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Με τη βοήθεια του Τρισυποστάτου Θεού ας αρχίσουμε αυτόν τον Άγιον Αγώνα. Η δικτακτορία πλέον έχει νομικό ένδυμα. Οι αντιφρονούντες θα είναι όλοι οι φίλοι της ελευθερίας, όλοι οι πραγματικοί χριστιανοί και πατριώτες που θα σηκώσουν το ανάστημά τους και την ομολογία τους σε κάθε μορφή σκλαβιάς και επιβολής των δυναστικών συστημάτων των Ιλουμινάτη. Αυτό θα γίνει στην Ευρώπη σιγά σιγά με το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Να γνωρίζετε ότι έχουν ήδη ετοιμάσει γκούλαγκ στρατόπεδα συγκέντρωση στην Αμερική, που ήδη είναι πάνω από 600 τον αριθμό. Η ποινή του θανάτου θα επιβάλλεται σε όποιον δεν υποταχθεί στο κατευθόνιο νέο σύστημα. Το Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό θα είναι οι κολόνες του. Τα δεσμά του, η νομιμοποίηση του βιοτσίπ του ελέγχου που θα δώσουν σε όλες τις μάζες. Ας έχετε υπόψη σας ότι η ανοχή του ελληνοορθόδοξου λαού στην αποδοχή του Ευρωπαϊκού Συντάγματος είναι σαν να λέμε «Έλα Ιουδαίε Σιωνιστή να και σου παραδίδουμε ό,τι ιερό και όσιο έχουμε». Πατάμε την πίστη μας, πατάμε την πατρίδα μας
Παραδίδουμε αύριο τα παιδιά μας την παγκόσμια αντίχριστη νοοτροπία της νέας τάξης πραγμάτων, χωρίς απειλές, χωρίς ταξίματα, χωρίς έστω και κάποιο υλικό αντάλλαγμα. Μόνο με τη νέα δουλοπρεπή συμπεριφορά τους οι Έλληνες, εκτός εξαιρέσεων, υπακούν στη γνώμη των πολιτικών αρχηγών, που οι περισσότεροι είναι και φορείς του Ιουδαϊκού σκούφου υποταγής, το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Ας πάψουμε πλέον να είμαστε υπόδουλοι στις σύγχρονες πολιτικές πεπιθήσεις που εξυπηρετούν τη νέα τάξη πραγμάτων. Από την ομολογιακή πλευρά, ας συνταχθούμε με το εσφαγμένο αρνείο που στην αποκάλυψη φαίνεται να έρχεται ή να νικήσει διά της ρομφαίας του λόγου του, της ορθοδόξου καθαράς ομολογίας. Και λέγει, τον οικόδος ειδώσω των στέφανων της ζωής. Ας γίνουμε παράδειγμα της ομολογίας του Ιησού Χριστού εις πάντα τα έθνη, ξεκινώντας από τον ομολογιακό αγώνα κατά των εχθρών της πίστεως και πατρίδος. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε Έλληνες και έχουμε κρυμμένο μέσα μας ένα Λεωνίδα, ένα Μεγαλέξανδρο, έναν Αχιλλέα. Είμαστε απόγονοι Αγίων και Μαρτύρων. Ας ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Το Ορθοδόξου Συνοικού Συλλόγου Πρίνη Ροφέας Παναορμήτη, τον αδερφό Νικόλαο Αγγελόπουλο. Αδελφοί και πατέρες, στο αγωνιστικό αυτό κάλεσμα σήμερα Κυριακή, πολλοί εκλήθησαν, πολλοί εκλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι από τις όχθες του Σικουάνα μετά την αντιπολίτευση παίρναμε το μήνυμα εμπρός για την ευρωπαϊκή αγορά, την κοινή αγορά μας έλεγαν τότε, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, ότι θα αγοράζουμε, θα πουλάμε σε κοινή νομισματική μονάδα, το ΕΚΙΟΥ. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πριν του 81 έλεγαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Στη συνέχεια μετά το 81, όντας κυβέρνηση, άλλαξε και μας έλεγε ότι αγωνιζόμεθα για καλύτερες τιμές στην ΕΟΚ. Στη συνέχεια η λογιστική μονάδα ΕΚΙΟΥ εξαφανίστηκε ως διαμαγείας και είδαμε να θεσπίζονται όργανα και συνθήκες, Maastricht, Schengen και αμέτρητα νομοθετήματα, όλα άνευ της εντολής του λαού, του κυριάρχου, όπως διατείνονται. Συνθήματα όπως ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά, πήγαν περίπατο. Αφού εδραιώθηκαν ευρωεκλογές και η αγγλική γλώσσα έγινε δεύτερη ή μάλλον πρώτη του πάλε ποτέ κράτους κυριάρχου, ελαίο μασονίας θεσπίστηκε η ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση λοιπόν σε όλα. Εδόθησαν τίτλοι κυριότητα σε κάθε λογής ξένους, ξένες επιχειρήσεις, ξένων συμφορώντων, χωρίς αντισταθμιστικά ωφέλη για την Ελλάδα. Μπάτε σκύλια λέστε δηλαδή, όπως λέει ο λαός. Η αντίσταση μηδαμινή σε όλα αυτά, αναλογικά με τον πληθυσμό της πατρίδος. Η τελευταία λέξη θα διαγραφεί στο εγγύς μέλλον, η λέξη πατρίδος δηλαδή. Και η ΕΕ καλά κρατεί. Πινακίδες με την ένδειξη ΕΕ για τα έξοδα κάθε δημοσίου έργου, επιδοτήσεις και εξάρτηση στον αγροτικό τομέα, μεταλλαγμένη σπόρη για τα χωράφια, απόσυρση ζώων λόγω ακαταλληλότητος και αντικατάσταση με άλλα καταλληλότερα, περιορισμοί στον όγκο του προϊόντος και ξερίζωμα δέντρων χωματερές, στις οποίες ευγενικά ονομάζουν απόσυρση. Φάρμακα εγκεκριμένα από Βρυξέλλες για τον αγρότη, τροφικοί περιορισμοί σε παρασκευάσματα, ας θυμηθούμε τα κοκορέτσια, τα σπινάτερα, τα κεφαλάκια, όλα αυτά τα διάφορα εκρίθησαν ακατάλληλα. Ζωοάλευρα για τα ζώα μας, κανιβαλισμός δηλαδή, στο μέλλον ανθρωποάλευρα για τους ανθρώπους ίσως. Και η ΕΕ καλά κρατεί. Και διευρύνεται, γίνονται κάποια δημοψηφίσματα όταν αυτά δεν κάνουν ευρωπαϊκούς καρπούς, ξαναγίνονται και τελικά βγαίνουν υπέρ ΕΟΚ, θαυμάσια. Φάρμακα εγκρίνονται. Ιδρύονται θεραπευτικές κοινότητες, Ιθάκη, Στροφή. Βλέπετε, υπάρχουν και κάποιοι που δεν πρέπει να γίνουν ενοχλητικοί στους υπόλοιπους στον τεχνητό τους παράδεισο που ζουν. Από ποινικοποιήσεις μοιχείας, αυτόματα διαζύγια, πολιτική γάμη, ομοφιλοφιλία,
Εκκλησιαστική περιουσία, όλα αυτά υποδοκιμασία μέχρι να εκλείψουν στην παγκοσμιοποιημένη εποχή που θα ζήσουμε. Δρομολογείται χωρισμός εκκλησίας και κράτους. Εισήγηση στους ιερείς να εκμοντερνιστούν. Στυλ πάστορα. Μέχρι που θα σφραγίσουμε και θα νομεροποιήσουμε όλα τα ζώα που ανέχονται όλα αυτά. Ανέχονται να τρώνε μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και να μην χαθούμε, για να τα έχετε όλα αυτά τα ωραία που έχετε, θα φτιάξουμε ένα καινούριο σύνταγμα, κατά καινούριο μας λένε, που δεν θα χρειαστεί ούτε να το ψηφίσετε εσείς. Θα βάλουμε εμείς τα καλά παιδιά και θα το εγκρίνουν πριν από εσάς για εσάς. Θα σας αφήσουμε την απόλαυση να το εφαρμόσετε χωρίς αντίρρηση. Έτσι δυστυχώς εννοούν σε αυτά που μας λένε. Τώρα αν λέμε που υπάρχουν και κανένα δύο-τρεις που έχουν αντίρρηση, θα πιστούν γρήγορα με το καλό, γιατί έχουμε και αυτά που προανέφερε ο αδελφός. Έχουμε δηλαδή τιμάσει για αυτούς χώρους διαβιώσεως κατάλληλους για αυτούς που αντιφρονούν. Ο πατήρ Αθανάσιος που μας έκανε την τιμή εδώ να βοηθήσει στη συγκέντρωσή μας, δοκίμασε καλά έναν καρπό της νέας εποχής λέγοντας ένα κανάλι στο Άλτερ ότι οι κυρίες οι οποίες προβάλλονται στα πρωινά σόου του καφέ είναι όλες, δεν έχουν καμία ηθική. Και έτσι λοιπόν απ' έξω τον περίμενε το 100 και έβγαλε 4 με 5 μέρες στο κρατητήριο. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίζουν στη συνέχεια. Δυστυχώς γιατί νομίσαμε ότι ήρθανε κάποιοι νοικοκυρέοι να νοικοκυρέψουν τον τόπο μας. Αυτά λοιπόν με την ΕΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Ευρωσύνταγμα. Αποχή λοιπόν, αποχή να μην τους νομοποιήσουμε ούτε με την προσέλευση στις κάλπες. Αυτοί θέλουν νούμερα να τους ψηφίζουν. Ας κρατήσουν τα νούμερα για τον εαυτό τους. Εμείς είμαστε άνθρωποι βαπτισμένοι με το Α που θέλουμε να μοιάσουμε με Α κεφαλαίο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αλεξόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Αδελφοί, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ επί τη ευκαιρία τον Πάτερ Αθανάσιο για την βοήθειά του για την εκδήλωσή μας και επίσης να πω ότι μας τιμά και η παρουσία του Πατρός Κυπριανού που έχει έρθει σήμερα εδώ να συμπαρασταθεί στην αγωνία μας και στην εκδήλωσή μας. Να πω επίσης, επειδή αραιώνει ο κόσμος, ότι να κάνετε μια μικρή υπομονή σε 20 λεπτά, 25 το πολύ θα έχουμε τελειώσει, να ευχαριστήσω καταρχήν την αγάπη όλων σας και την υπομονή σας, πρώτον. Δεύτερον, να πω ότι ρωτήθηκα από κάποιες κυρίες, κάποιους ανθρώπους, συμπατριώτες μας εδώ, για το τι προτείνουμε σε τελική ανάλυση να γίνει με όλα αυτά. Μα το είπα εν τη ρήμη του λόγου, ότι χρειάζεται να πράξουμε την ουσιαστική αντίσταση, που είναι να γίνουμε συνειδητοί γνώστες και πράκτες της εποχής μας. Δηλαδή, να πράξουμε την πολιτική ανυπακοή και την απειθαρχία, την οποία εντέλεται η πατερική φωνή του Αγίου Ευαγγελίου μας σε περιπτώσεις που ζητείτε τα του Θεού να δοθούν στον Κέσσαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέχετε πανικοβλημένοι πίσω από συνδυασμούς εκλογικούς, ούτε πίσω από το ΠΑΣΟΚ, ούτε πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, τον συνασπισμό. Όλοι αυτοί πρόδωσαν τον τόπο μέχρι σήμερα άσχημα. Δεν το βιώνουμε, αδελφοί μου? Δεν βιώνουμε την προδοσία? Δεν βιώνουμε ότι χάσαμε τα παιδιά μας? Δεν βιώνουμε, δεν υπάρχει ασφάλεια από τους λαθρομετανάστες που μας βιάζουν μέσα στο μεσημέρι, μέσα στην Αθήνα, τα παιδιά μας? Την περασμένη εβδομάδα, ακόμα δύο κρούσματα, ώρα μεσημέρι 12 μέσα στην Αθήνα, βίασαν οι αλλοδαποί δύο κοπέλες. Η αστυνομία μπροστά δεν έκανε τίποτα. Είναι η αρχή ακόμα. Τι καλό έχει φέρει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ανεργία, φτώχεια, αίρεση, τεκτονισμό, διάλυση της οικογένειας, πορνεία. Οι αγρότες μας δημοκτονούνε. Οι νέοι μας δεν εργάζονται. Παντού εργάζονται αναδαποί. Δεν υπάρχει δουλειά για τους Χριστιανούς και για τους Έλληνες. Και να δείτε τι θα γίνει μετά τους Ολυμπιακούς. Ο Θεός να φυλάξει την πατρίδα μας και το γένος μας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Γιατί οι Ολυμπιακοί θα φύγουνε. Αλλά όλοι αυτοί που ήρθανε θα μείνουνε. Και τότε να δω αυτό το κοιμισμένο το λαό μας,
τι ώρες δύσκολες θα κάνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν λέω τίποτα άλλο. Να παρακαλέσω να έρθει στην... Κάθε Τετάρτη, επειδή δεν φτάνει μία συνάντηση για να τα πούμε όλα, πρέπει να συναντιόμαστε έστω μία με δύο φορές την εβδομάδα οι χριστιανοί. Και από το νέο και από το παλαιό. Γιατί ίσως να μην μπορούμε για κάποιους λόγους εκκλησιαστικούς να προχωρήσουμε σε συλλήτηγο ή σε συμπροσευχή. Διότι εδώ πέρα υπάρχει το εκκλησιαστικό δίκαιο του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Αλλά όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη στοιχειώδη λογική των προπατώρων μας που την ώρα του κοινού κινδύνου ενωνόμασταν. Και έτσι πρέπει να ξανακάνουμε. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πολεμήσουμε μέχρι να φύγει ο πνευματικός Πέρσης. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε οι θεσποί, οι Λακεδαίμονες, οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι. Έλληνες είμαστε όλοι και το ίδιο θα πιστεύουμε. Θα κάτσουμε κάτω να μιλήσουμε με πνεύμα μαθητείας, αδελφοσύνης και αγάπης και φιλοειλικρινίας και θα τα βρούμε όχι με το δικό μας θέλημα αλλά με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό και σας το λέμε από τώρα κάθε Τετάρτη στην Αγία Βαρβάρα του Εργαλαίο, στα γραφεία του Ορθοδόξου Ξενικού Συλλόγου Πίδη Ροφέν Παρορμήτη, στο τέρμα του λεωφορείου 839 που ξεκινάει από Ζήνωνο, στο τέρμα του είναι τα γραφεία από Μενάνδρου, συγγνώμη, ξεκινάει το 839 και καταλήγει στο τέρμα του. Ακριβώς στο τέρμα του είναι τα γραφεία του Συλλόγου Παλαιών Πατρών Γερμανού 17. Κάθε Τετάρτη από τις 7.30 να συναντιόμαστε οι χριστιανοί, να μιλάμε. Μην γινόμαστε στο σπίτι μπροστά στη χαζοτηλεόραση. Δεν ωφελεί πια το σαλόνι. Θα μας κάψει η φωτιά που πήρε από άκρη σ' άκρη. Παρακαλώ την αγάπη του Πατρός Ελευθερίου να έρθει στο μικρόφωνο, να δώσει χαιρετισμό και να πει δύο λόγια στην αγάπη για τα θέματα αυτά. Αγαπητοί αγριστάδελφοι, ευχαίρετε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δυνατά, δυνατά. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω ιδιαίτερα την αγάπη σας. Θα πούμε δύο κουβέντες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και με τη σχέση του με την παγκόσμια συνωμοσία. Από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και απέτυχε η απόπειρα των εναζιστικών θεοσοφικών σκοτεινών δυνάμεων για την επιβολή της νέας παγκόσμιας τάξης, ξεκίνησε η δεύτερη απόπειρα επιβολής της νέας παγκόσμιας τάξης, δηλαδή της παγκόσμιας δικτατορίας του τελικού αντιχρίστου, μέσω ενός παγκόσμιου κινήματος με την επωνυμία Παγκόσμια Συνταγματική και Κοινοβουλευτική Ένωση. Η παγκόσμια αυτή οργάνωση της νέας εποχής του αντιχρίστου, μέσα στις παρελθούσες δεκαετίες, με την υποστήριξη πολλών άλλων νεοεποχικών οργανισμών και πολιτικών προσωπικότητων, έχει πετύχει να βάλει το θεμέλιο για το κτίσιμο ενός νέου πύργου της Βαβέλ, μιας παγκόσμιας κυβέρνησης που δεν θα είναι άλλη από την παγκόσμια δικτατορία του τελικού αντιχρίστου 666. Το θεμέλιο για την παγκόσμια αυτή κυβέρνηση του τελικού αντιχρίστου δεν είναι άλλο από το Παγκόσμιο Σύνταγμα ή όπως αποκαλείται το Σύνταγμα για την Ομοσποδία της Γης. Το Παγκόσμιο Σύνταγμα προβλέπει τη σύσταση προσωρινού Παγκόσμιου Κοινοβουλίου, προσωρινού Παγκόσμιου Προεδρίου και Υπουργικού Συμβουλίου και περιμένει την επικύρωσή του από 25 τουλάχιστον χώρες ώστε να αποκαλυφθεί και να ενεργοποιηθεί η παγκόσμια κυβέρνηση. Το Παγκόσμιο Σύνταγμα προβλέπει τη διαίρεση της παγκόσμιας συνομοσπονδίας σε 10 μέγιστες ομόσπονδες ζώνες κατά το πρότυπο του θηρίου της Ιεράς Αποκαλύψεως με τα 10 κέρατα. Μία από αυτές είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως λοιπόν η επικείμενη ψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τη χώρα μας αποτελεί έμεση επικύρωση του Παγκοσμίου Συντάγματος, κατάργηση του Ελληνικού Συντάγματος και υπαγωγή της χώρας μας
Το παγκόσμιο κυβερνητικό σύστημα του τελικού αντιχρίστου. Χαρακτηριστική είναι μια γιγαντιαία διαφημιστική καμπάνια της Παγκόσμιας Συνταγματικής και Κοινοβουλευτικής Ένωσης, στις μεγαλύτερες εφημερίδες και έντυπα μέσα ενημέρωσης στα μέσα της δεκαετίας των 90, η οποία λέει «Η παγκόσμια κυβέρνηση αρχίζει με το 70% της γης». Με ένα μανιφέστο το οποίο αναγγέλθηκε και παρακάτω συνεχίζει. Με ένα μανιφέστο το οποίο αναγγέλθηκε τον Ιανουάριο του 1995, οι ωκεανοί και οι πυθμένες των θαλασσών της γης γίνονται κοινή ιδιοκτησία όλων των κατοίκων της γης, μαζί με το διάστημα υπεράνω, την Ανταρκτική και το φεγγάρι της γης. Όλα περιλαμβάνονται εντός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η ιδιοκτησία υπόκειται επανόματι της ανθρωπότητας εις την Ομόσπονδη Παγκόσμια Κυβέρνηση, οργανωμένη από το Σύνταγμα για την Ομοσπονδία της Γης, με ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο, εις το οποίο και οι άνθρωποι της Γης και οι εθνικές κυβερνήσεις εκλέγουν αντιπροσώπους. Με αυτό το μανιφέστο, περισσότερο από 70% της Γης περιλαμβάνεται αμέσως εντός της Ομοσπονδίας της Γης. Όλες οι χώρες και οι άνθρωποι που επιθυμούν να απολαύσουν όρους παγκόσμιας ειρήνης και επέκτασης οικονομικών οφελών υπό της Ομόσπονδης Παγκόσμιας Κυβέρνησης παρακαλούνται να επικυρώσουν γρήγορα το Σύνταγμα για την Ομοσπονδία της Γης και να επισπεύσουν την εκλογή αντιπροσώπων στο Παγκόσμιο Κοινοβούλιο. Και παρακάτω εξηγεί το πρόγραμμα της παγκόσμιας αυτής κυβέρνησης, το οποίο ίσως να το αναλύσουμε σε κάποια άλλη ευκαιρία. Και τέλος, ως επίλογο έχει το εξής. Το μανιφέστο αυτό θα τεθεί σε πλήρη ισχύ και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επιβεβαίωσης στην τέταρτη συνεδρίαση του προσωρινού Παγκόσμιου Κοινοβουλίου, το οποίο θα αρχίσει τον Ιούνιο του 1996. Αξιοσημείωτο είναι να σημειώσουμε ότι στο τέλος του άρθρου, το οποίο καυκάται για την αυξανόμενη διεθνή υποστήριξη προς την παγκόσμια αυτή οργάνωση, δηλαδή την Παγκόσμια Συνταγματική και Κοινοβουλευτική Ένωση, που τον Ιανουάριο του 1995 περισσότερες από τις 300 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 72 χώρες, περιλαμβάνοντας πάνω από 15 εκατομμύρια ατομικά μέλη, είχαν συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Επικύρωσης και Εκλογών και εργάστηκαν για την επικύρωση και εφαρμογή του Συντάγματος για την Ομοσπονδία της Γης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Παγκόσμια Συνταγματική και Κοινοβουλευτική Ένωση προφασίζεται τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα της ειρήνης, της περιβαλλοντικής κρίσης, της επανάπτυξης του τρίτου κόσμου, του ενεργειακού προβλήματος, της ανισοκατανομής του παγκόσμιου πλούτου κτλ. Για να επιβάλλει την παγκόσμια κυβέρνηση του Αντιχρίστου. Υπόσχεται ένα ψεύτικο παράδεισο για να βγάλει τον άνθρωπο από τον παράδεισο της Εκκλησίας του Χριστού. Υπόσχεται διαγραφή χρεών, άτοκη χρηματοδότηση και πλήστες άλλες χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις σε όποιες χώρες επικυρώσουν το Παγκόσμιο Σύνταγμα και υποταγούν στην παγκόσμια κυβέρνηση. Υπόσχεται παγκόσμια ειρήνη, υποχρεωτικό αφοπλισμό, τροφή, στέγη, εκπαίδευση για όλους τους παγκόσμιους εντός εισαγωγικών πολίτες. Μήπως αυτό δεν κάνει και ο Αντίχριστος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας προκειμένου να απατήσει τα σύμπαντα και να υποκλέψει την παγκόσμια εξουσία? Προσοχή αδελφοί, στόμεν καλός. Επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος σημαίνει έμεση επικύρωση του Παγκόσμιου Συντάγματος και έμεση παράδοση της εξουσίας στον τελικό Αντίχριστο 666. Ήρθε η ώρα της κορύφωσης του οικονομικού αποκλεισμού των χριστιανών, αλλά και η ώρα ενός επίσημου παγκόσμιου διωγμού των αληθινών χριστιανών δια παγκοσμίων νόμων και άρθρων του Παγκοσμίου Συντάγματος. Ας ξεκινήσουμε έστω από σήμερα την υλική και πνευματική προετοιμασία για το μεγάλο διωγμό του Αντιχρίστου πριν είναι πολύ αργά, πριν πάθουμε σαν τις μωρές παρθένες.
Ας ετοιμαστούμε για τη μεγάλη φυγή εκ του κόσμου και εκ του συστήματος του Αντιχρίστου, σαν την γυναίκα του κεφαλαίου 12 της Αποκαλύψεως, που συμβολίζει την Εκκλησία των Εσχάτων Ημερών, έτσι ώστε να καταφέρουμε να νικήσουμε τον Αντίχριστο, το παγκόσμιο σύστημά του και τον αριθμό του 666 και να ψάλουμε όλοι μαζί την επινίκη οδή του Μωυσέως στην Ιαλήνη θάλασσα της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Ευχαριστώ την αγάπη του Πατρός Ελευθερίου που είναι και μέλος της Ορθοδόξου Επιτροπής κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και θα παρακαλέσω τον Πάτερ Αθανάσιο, τον Γιάκο Πάτερ Αθανάσιο που βοήθησε τόσο πολύ την εκδήλωση σήμερα να πει ένα χαιρετισμό και δύο λόγια στην αγάπη σας. Αρχιμανδρίτη. Συγγνώμη, να διορθώσω τον Πανοσυλλογιώτο. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ όσους με σκέφτηκαν στις στιγμές τις δύσκολες, κατά την άποψή σας κατά με δεν ήταν δύσκολες, που πέρασα προημερών. Ήθελα να σας πω κάτι. Λένε ότι να αγωνιστούμε για να μην γίνει αυτό που θα γίνει παγκοσμιοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ ξέρω ότι ό,τι γράφει αποκάλυψη θα γίνει. Διερωτάμε όμως όταν λέει αποκάλυψη ότι μόνον 144.000 θα είναι ευλογημένοι του Θεού. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα? Πού είναι αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν και δεν ήρθανε? Πού είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι εμείς οι τόσο αδύνατοι μπορούμε να επομιστούμε και τις δικές τους ευθύνες και το δικό τους αγώνα? Πιστεύετε στο Θεό μονάχα και τίποτε άλλο? Μόνον ο Θεός θα μας βοηθήσει. Και επειδή η ώρα πέρασε και δεν θέλω να σας στεναχωρήσω με πολυλογία, θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πούμε το υπερμάχο. Τέλος είναι τώρα. Τότε θα συνεχίσει ο κύριος Αλεξόπουλος και στο τέλος λέτε το υπερμάχο. Να είναι ευλογημένο. Οπωσδήποτε. Κλείνοντας, θα κλείσουμε με τον ύμνο της υπερμάχου Θεοτόκου. Θα πω όμως κάτι στην αγάπη σας. Να έχουμε, όπως προείπα, επαφή. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν στο τέλος, μετά από την όποια προσπάθεια με τη βοήθεια του Θεού καταβάλουμε, κατορθώσουμε να ξυπνήσουμε το γένος μας. Αν όμως δεν το κατορθώσουμε, γιατί την ιστορία του μέλλοντος γνωρίζει μόνο ο παντογνώστης Θεός και όχι εμείς, τουλάχιστον θα έχουμε κατορθώσει κάτι πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο, ότι θα έχουμε δώσει χέρι βοηθείας ο ένας τον άλλον. Θα έχουμε γίνει ο αδελφός ή ο αδελφού βασταζόμενος του μικρού ποιμίου και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τους επερχομένους κινδύνους της νέας τάξης πραγμάτων. Πιστεύω ακράδαντα, αδελφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού τα πόδια τρέξανε σε κάποιους χώρους ούκο λίγους αρκετό καιρό και είδα, άκουσα και αντιλήφθηκα ότι έχουμε τις δυνάμεις να προστατευτεί το μικρό ποίμνιο, αν θέλουμε οι χριστιανοί να αγαπήσουμε μεταξύ μας. Αν θέλουμε αυτοί που αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα της εποχής να δώσουμε χέρι ο ένας τον άλλον. Και όπως προείπα, όχι σόν και καλά να συλλειτουργήσουμε αν κάποιοι το θεωρούν τόσο βαρύ. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε ένας τον άλλον σαν παιδιά της ίδιας οικογενείας, ότι είμαστε αδέρφια, ότι είμαστε οι πατεράδες και οι μανάδες ο ένας του αλλονού και να δώσουμε χέρι βοηθείας να περισσώσουμε τουλάχιστον τη δική μας ψυχή, αν δεν επιτρέψει ο Θεός να γίνει κάτι περισσότερο μέσα από αυτόν τον αγώνα. Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων της Εκκλησίας που γιορτάζουν σήμερα, πιστεύω ότι δεν είναι κάτι άπιαστο.
Είμαι σίγουρος ότι και εσείς μέσα σας βαθιά έχετε ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα μεγάλο γιατί. Αφού μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα να μην γίνονται. Αν από τα 10 μπορούν να γίνουν τα 3, γιατί να μην γίνονται ούτε αυτά. Γιατί κάποιοι θέλουν να μην γίνει τίποτα. Και αυτοί οι κάποιοι θέλουν να μας οδηγούν σαν τυφλούς, οδηγούμενοι από άλλους τυφλούς, να πέσουμε όλοι μαζί στον μόθρο. Να μην τους επιτρέψουμε, να τους ελέγξουμε και να προχωρήσουμε σε αυτό που οφείλουμε από τότε που βαπτιστήκαμε. Στην πράξη της αγάπης. Η Συντονιστική Επιτροπή θα παρακαλέσω την αγάπη της να συνεχίσει την προσπάθεια όχι μόνο για το θέμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αλλά και για ό,τι άλλο με τη βοήθεια τη δική σας σίγουρα και αδιαφυσβήτητα θα χρειαστεί η βοήθειά σας, θα μπορέσουμε να κάνουμε μερικά πράγματα πράξη. Αλλά όχι με μία φορά το χρόνο, σε μια συγκέντρωση ή σε μια εκδήλωση. Να επικοινωνούμε συστηματικότερα οι χριστιανοί και να δούμε τουλάχιστον σε τι συμφωνούμε. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε στα περισσότερα. Ας βγάλουμε στην άκρη αυτά που μας διαιρούνε. Δεν είναι επιτακτικά να διαπηρήσουμε τώρα. Τώρα προέχει να σβήσουμε την καρδιά, τη φωτιά που μας έχει βάλει εχθρός. Θα δώσω τον λόγο σε δύο αδελφούς λαϊκούς που έχουν επισκεφθεί την αγάπη σας εδώ σήμερα και την εκδήλωση, να πούνε ένα χαιρετισμό. Θα παρακαλέσω την αγάπη σας να είναι σύντομος για να κλείσουμε με το υπερμάχο. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, είναι γεγονός ότι έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα μετά το μεγάλο κυβερνήτη καπουδίστρια. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι ότι δεν φροντίσαμε μετέπειτα να βάλουμε ανθρώπους κατά Θεόν. Στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία πας νόμος. Όσοι αντιτίθεται στον νόμο του Θεού, απερίπτωτο. Τώρα όμως, εκεί που έχουμε φτάσει, πρέπει να ρωτήσουμε ορισμένους ανθρώπους που να έχουν και προλαπτικό χάρισμα. Όχι και αυτά τα παλικάρια που μιλήσανε και οι πατέρες προηγουμένως δεν έχουν δίκιο που είπαν ότι πρέπει να λέμε στους άλλους, κύριοι, να μην ψηφίσετε αυτούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κατά Θεόν. Έχουν και αυτοί δίκιο. Αλλά έπρεπε να είχαμε βγάλει ανθρώπους με προορατικό χάρισμα. Τι να κάνουμε, πατέρες, ή τι να κάνουμε, αδελφοί. Προσωπική γνώμη μου είναι. Εν πάση όμως περιπτώσει, και οι άλλοι αγώνες που είπαν οι σεβαστοί και τα παλικάρια εδώ, είναι και αυτοί άγιοι. Δεν πρέπει όμως να σταματούν και τελειώνω, διότι ο Τίμιος Πρόδρομος δεν ήλεξε μια φορά τον Αυτοκράτορα, ούτε και ο Ιωάννης ο Χρυσός όμως μια φορά ήλεξε την αυτή που έγραψε, μάλιστα, ναι. Αλλά συνεχώς ασταμάτητα, έτσι και εμείς, να μην σταματάμε τον αγώνα ελληνικά, όχι αναρχικά και με ζημιές, συνέχεια. Και το σπουδαιότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνουμε φίλοι με τους δημοσιογράφους. Γιατί μας περνάνε για παρεκκλησιατικούς και για πράγματα άχρηστα, καταλάβατε. Καθίστε εκεί να το κουβεντιάσουμε το θέμα, ρε παιδιά. Γιατί να πούμε, τι θέλουμε το γέμισε ο τόπος από αφήσεις γυμνά. Τι θα κάνουν τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Γιατί δεν τα απαγορεύετε, κύριε δικαστέ, αυτά. Τίποτε άλλο εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός βοηθός σε όλους. Λοιπόν, να πούμε κάτι πρωτού κλείσει με το λόγο ακόμα ενός αδελφού εδώ πέρα, θεολόγου και αδελφού αγωνιστή, ζηλωτή αδελφού. Να πούμε ότι η πρόταση δική μας για τις ευρωεκλογές, όπως το προείπαμε, σαν Συντονιστική Επιτροπή κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, είναι να απέχουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δικαιολογούμε την ύπαρξη του Ευρωκοινοβουλίου στην περίπτωση συμμετοχής. Παρακαλώ τον αδελφό. Τώρα το στράψαμε όλους. Ναι, έρθει. Έλα, δεύτερο. Στράψαμε όλους τώρα. Σεβαστοί πατέρες, εγώ θα πω, δεν θα αναφερθώ στο Σύνταγμα και αυτά, τα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα αναφερθώ με δύο λόγια στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο 13ο κεφάλαιο που λέει για τον Αντίχριστο, για δύο θηρία που ένα ανεβαίνει από τη θάλασσα και το άλλο από τη γη, που θα έχει, λέει, στόμα λιονταριού, πόδια αρκούδας και θα μοιάζει με καμιλοπάρδαλη. Αυτό αναφέρεται και στο βιβλίο του Δανιήλ για τις κοσμοκρατορίες, τη Μηδοπερσική, την Άσυρο-Βαβυλωνιακή, τον Αντίοχο τον τέταρτο, τον Επιφανή, που αναφέρει τα βιβλία τα τρία των Μακαβαίων. Αναφέρεται, μας λέει ο Άγιος Ειρηναίος, σε κάθε αντίθεη και αντιχριστιανική
δύναμη που κυνηγάει το λαό του Θεού, που κυνηγάει το νέο Ισραήλ, την Εκκλησία του Χριστού, και μετά αναφέρεται στον ψευδοπροφήτη. Το άλλο θηρίο που ανεβαίνει από τη γη είναι αυτό που είπε ο Κύριός μας, ότι εν τις εσκάτες ημέρες θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες που θα έχουν ένδυμα προβάτου και θα είναι μέσα τους, και θα είναι μέσα τους ως λύκοι άρπαγες, αυτό το θηρίο από τη γη. Μετά οι 144.000 είναι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία του Χριστού, και ο όχλος ο πολλής είναι ο λαός του Θεού. Η χριστιανική δοξασία υπάρχει και στο απόκριφο του ενός, κατά την ορθόδοξη θεολογία, για την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο είναι ένα διάστημα ανάμεσα στην πρώτη παρουσία και στη δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Θα έρθει ο Κύριος για την ημέρα και την ώρα, δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει, γιατί οι Προτεστάντες, οι Αδβεντιστές 7ης ημέρας θα κάνει το 1844, οι Μάρτυρες του Ιαχωβά λέγανε το 1914, διαψευστήκαμε, είναι η μέρα κυρίως κλέπτης εν νυχτή. Θέλω να πω δύο λόγια για το ημερολόγιο, ότι αντέδρασε στην αλλαγή του ημερολογίου και στον οπτικό επεκτατισμό ο Μελέτιος ο Πηγάς, ένας μεγάλος λόγιος, ο Ιερεμίας ο Βήτα ο Τρανός, και αντέδρασε ο Αντώνικος ο Παλαιολόγος ο Τρίτος στα σχέδια του Νικηφόρου Γρηγορά, και αυτό το ημερολόγιο είναι παπικό, είναι τα σχέδια του Πάπα για το παπικό πρωτείο, για το παπικό ελάττητο, την ουνία που έκανε, την ιερά εξέταση που και έκανε τον κόσμο, και όλα αυτά, και όλα αυτά τα ζητήματα. Τα υπόλοιπα, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε, όποιο θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε θέμα θεολογικό, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Έχετε πάρει όλοι ένα φάξ στα χέρια σας. Αυτό το φάξ έχει δύο τηλέφωνα. Το ένα τηλέφωνο είναι του γραφείου του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης και το άλλο του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε τι νόημα έχει. Έχει ένα νόημα. Είναι μια ομολογία. Ότι δεν κοιμηθήκαμε όλοι. Κάποιοι είμαστε ακόμα ξύπνοι. Και κοιμόμαστε μόνο το βράδυ, όχι και ορθοί. Λοιπόν, δώστε το σε όσους περισσότερους μπορείτε. Ένα φάξιμο. Γράφετε το όνομά σας και το επώνυμό σας. Αν δεν θέλετε να γράψετε διεύθυνση, μην τη γράφετε. Και στείλτε το σε αυτές τις μαριονέτες, τις άθλιες, να καταλάβουν ότι δεν θα τους ανεχτούμε για πολύ ακόμα. Όσο εδώ και μην παρέχει. Να ψάρουμε την υπερμάχα. Η